Δείτε σήμερα. Αθώοι 3-11χρονοι μαθητές που κατηγορούνταν ότι βίασαν 10χρονο συμμαθητή τους στις τουαλέτες σχολείου. Μετά από 12 ολόκληρες ώρες βγήκε η απόφαση. Οι δικαστές έκριναν ότι δεν τελέστηκαν οι εν λόγω πράξεις από τους μαθητές. Σε ζωντανή σύνδεση η μητέρα του 10χρονου. Τι μας αποκαλύπτει ο δικηγόρος των μαθητών που εφέρονται ως δράστες και αθωώθηκαν. Όλες οι εξελίξεις στην υπόθεση του πατέρα Γεώργιου Δελικώστα, που ζητά την τέλεση του δεύτερου γάμου του, καθώς η σύντροφός του περιμένει το παιδί τους. Ποια η απάντηση της Μητρόπολης? Σε ζωντανή σύνδεση ο πατέρας Γεώργιος. Όλες οι αντιδράσεις. Όλα τα ευρήματα στο αυτοκίνητο της 44χρονης που διχάζουν. Παρέμβαση εισαγγελέα για το θάνατό της. Ζωντανή σύνδεση. Μεσημέρι, και σήμερα είμαστε εδώ παρέα για να σας ευχηθούμε καλό Σαββατοκύριακο. Ιωάννα Κομματά, που με βγάζεις φωτογραφία, γιατί καταλαβαίνεις υπέρ ότι το φόρεμα, δεν εμένα φόρεμα. Πρέπει να βγάλεις και όχι την Κατερίνα Σουλιώτη. Δεν καταλαβαίνω το λόγο που πρέπει να βγάλουμε την Κατερίνα φωτογραφία. Αυτά θέλω να τα λες για να τα ακούει η Κατερίνα. Βέβαια, θέλω να την ενημερώσω και θα ήθελα, Γιάννη Γαλανούλη, αν είμαστε έτοιμοι αυτή τη στιγμή να μας βγάλεις μισό-μισό στην εικόνα, σπλίτε να σπλίτω. Θέλω να καταλάβει και το τηλεοπτικό κοινό ότι τίποτα από όλα αυτά δεν είναι στημένο, πραγματικά. Είδα τι ωραία είναι. Είσαι πάρα πολύ ωραία, λαμπερή. Αν φορούσες και το γυαλί, θα έπαιρνες λίγο κύρος από αυτήν εδώ την ιστορία. Θέλω όμως, σε παρακαλώ πάρα πολύ, να σε ενημερώσω το εξής. Μάλιστα. Ότι από την ημέρα που προανήγγειλα ότι έχω και fan club, ναι, έχουν γίνει. Ναι. Άλλα 4 για μένα. Λοιπόν, σου εύχομαι πιο πάνω και από τον Σάκη Ρουβά και από τον Γιώργο Μαζονάκη. Μα έτσι όπως ανεβαίνω, για πιο πάνω με βλέπω? Αυτό σε βλέπω αναρχική. Αγάπη μου, έχει γίνει official fan page, Instagram page. Όλα αυτά τα έκαναν θαυμαστές μου. Αν μου δώσει λίγο παραπάνω χρόνο, θα ανοίξω κι εγώ Instagram και official. Εσύ προς το παρόν, ναι, πρέπει να περάσεις από πλαστικούς χειρουργούς, ναι, να φτιάξεις σώμα και πρόσωπο για να βγεις. Δεν προλαβαίνω, γιατί άλλη παρουσιάστρια μου έκλεψε τη θέση. Και δεν είσαι εσύ. Σε πρόλαβε άλλη, σε άλλη ζώνη. Κατερίνα μου, πραγματικά δεν θέλω να είσαι στεναχωρεμένη. Χθες προανήγγειλα στους τηλεθεατές ότι θα τους πάω, Γιώργο Καραϊβάζ, στη Βαγδάτη. Ήταν ένα λάθος. Ένα τσιγάρο δρόμο. Χρυσαυγή Ατσιδάκου. Δύναμη. Καλό μεσημέρι. Και εσένα δεν θα σε ταξιδέψω στη Βαγδάτη. Πουθενά, τίποτα. Όχι. Είμαστε έτοιμοι, παρακαλώ. Πριν πάμε στα άλλα μας θέματα, γιατί έχουμε πολύ δύσκολα θέματα. Όντως. Σήμερα. Θέλω εντάχει να τα πω. Έχουμε την αθώωση των τριών ανηλίκων που κατηγορούνταν για βιασμό ενός ανήλικου αγοριού στο Βόλο. Και έχουμε όλες τις λεπτομέρειες σε απευθείας σύνδεση. Η απόφαση βγήκε πολύ αργά το βράδυ. Ένα. Δύο. Έχουμε για το θρίλερ με την 44χρονη όλα τα στοιχεία. Και είπαμε, Γιώτα μου, να κάνουμε τι σήμερα? Όλα εκείνα τα ευρήματα που διχάζουν την απόφαση. Είναι πάρα πολλά, Ζήνα. Πάρα πολλά. Και τις αυτοψίες που έγιναν από το κλιμάκιο του κυρίου Ταουξή την Τετάρτη. Είναι πάρα πολλά. Και θα επαναληφθεί αυτό, έτσι δεν είναι? Θα επαναληφθεί, σύμφωνα με τελευταίες πληροφορίες που έχουμε, θα επαναληφθεί την επόμενη Τρίτη από τους πραγματογνώμονες όμως που είχε ορίσει η πολιτεία. Θα εξετάσει ο επιπυραγός και ο χημικός ξανά το αυτοκίνητο μετά τα νέα στοιχεία που βρήκαν οι τεχνικοί σύμβουλοι της οικογένειας. Άρα λοιπόν, εδώ μιλάμε πως η έρευνα τρέχει, τα δεδομένα αλλάζουν και έτσι σε πολύ λίγο από τώρα, σε απευθεία σύνδεση και ο Γιώργος Οσόμπολος, θα δούμε όλα εκείνα τα ευρήματα που διχάζουν ουσιαστικά αν πρόκειται για αυτοχειρία ή εγκληματική ενέργεια. Δεν θέλω ενέργεια να σας προκαταλάβω, αλλά νομίζω θα είναι ένα αδιέξοδο, ένας μονόδρομος και ένα αδιέξοδο. Για να δούμε λοιπόν, θα το συζητήσουμε αυτό, αλλά ο πατέρας Γεώργιος Δελικώστας από το Βόλο πήρε μια κλήση από τη Μητρόπολη Δημητριάδους. Μια πολύ σημαντική εξέλιξη που σε απευθείας σύνδεση θα συνομιλήσουμε σε λίγο μαζί του. Γιατί?
Γιατί μετά την απόφασή του να στείλει στη Μητρόπολη Δημητριάδος να τον παντρέψει σε δεύτερο γάμο, κάτι που απαγορεύεται από τους κανόνες της Εκκλησίας, με την Πόπη, αφού έκανε αυτή την αίτηση, έρχεται τώρα η κλίση από τη Μητρόπολη Δημητριάδος που τον εγκαλεί να απολογηθεί. Όλα αυτά λοιπόν, παρουσία του, θα τα συζητήσουμε σε πολύ λίγο. Όμως, σας υποσχέθηκα Βαγδάτη. Θα σας πάω Βιετνάμ. Γελάς, Καραϊβάς. Είχε πολύ πλάκα το χθεσινό μου φινάλε. Good morning. Εκεί είναι good afternoon νομίζω, ε. Έτσι νομίζω. Νομίζω κι εγώ. Για να είμαι και σίγουρη, γιατί λάθος κάνω. Παρουσιάστρια είμαι, κεντρικιά, ξανθιά. Good afternoon, Βιετνάμ. Γεια σας. Γεια σας. Τι κάνει? Αλλό? Τι κάνετε? Καλά, τι είπε? Το ξένο κράτος πίσω? Πέγεν. Τι είπε? Γεια σας. Γεια σου. Γεια σου. Χρήστο και Μαρία, είχαμε υποσχεθεί στους τηλεθεατές ότι θα βγαίναμε σε απευθεία σύνδεση όταν είχατε έρθει εδώ και μας είχατε πει την ιστορία της ζωής σας με το εστιατόριο που έχετε στο Βιετνάμ. Μας στείλατε και πολλά πλάνα για να δούμε και να συζητήσουμε και έχουμε ετοιμάσει στην Ευγενία Τιμπουλοπούλου ένα βίντεο. Η Μαρία Ιμανουσαρίδου το επιμελήθηκε, θέλω να το δουν και οι τηλεθεατές, πώς άνθρωποι από όλα τα κράτη επισκέπτονται το εστιατόριό σας και τρώνε ελληνικά, παρακαλώ. Να το δούμε. Ξεκίνησαν από τα Χανιά για το Βιετνάμ το 2012, κρατώντας μόνο τις βαλίτσες τους και μετά από 1,5 μήνα διακοπών αποφάσισαν να συνεχίσουν τη ζωή τους εκεί. Ο Χρήστος και η Μαρία σήμερα ζουν στο Βιετνάμ και είναι ιδιοκτήτες εστιατορίων. Πριν από λίγο καιρό μάλιστα είχαν φιλοξενηθεί στο πλατό της εκπομπής μας και έδωσαν υπόσχεση στη Ζήνα πως θα τα ξαναπούν πολύ σύντομα. Τα εστιατόρια σας σε ποια θέση είναι? Έχουμε φτάσει στο νούμερο 1 και έχουμε μείνει στο νούμερο 1. Στο νούμερο 1. Για πολύ καιρό, για πολύ διάστημα. Αλλά τώρα είμαστε στη δεκάδα. Εγώ θα ανανεώσω το ραντεβού μας μέσω Skype. Εμείς Αθήνα και εσείς Βιετνάμ. 5 ώρες διαφορά ή 4 αντίστοιχα έχουμε. Και θα συνεννοηθούμε άπτεστα. Είπαμε ότι οι υπάλληλοι θα προσπαθήσουν ελληνικά να μας μιλήσουν. Θα μιλήσουν κανονικά. Τα πλάνα μέσα από το εστιατόριο που διατηρούν ο Χρήστος με τη Μαρία στο Βιετνάμ είναι εντυπωσιακά. Ένα εστιατόριο με άρωμα Ελλάδας. Παντού ακούγεται ελληνική μουσική, παραδοσιακή από την Κρήτη. Ενώ ακόμα και το προσωπικό έχει μάθει ελληνικές λέξεις. Γεια σου, Αγγελή. Γεια σου, Μια. Τι κάνεις? Καλά. Εσύ? Με το πιο γλυκό χαμόγελο στα χείλη, στην κουζίνα όλοι δουλεύουν για το καλύτερο αποτέλεσμα. Και τα ελληνικά πιάτα, όπως χωριάτικη σαλάτα και μουσακάς, δεν λείπουν από το καθημερινό μενού. Όλο το μαγαζί θυμίζει Ελλάδα. Από το μενού μέχρι τους πίνακες, αλλά και τους στίχους του Ερωτόκριτου που είναι στον τοίχο. Ο Χρήστος και η Μαρία μέσα σε λίγες ώρες άλλαξαν πορεία ζωής και εγκαταστάθηκαν μόνιμα στην Νοτιοανατολική Ασία. Είναι οι μοναδικοί Έλληνες στην πόλη Χοϊάν. Από το 2012 μέχρι σήμερα έχουν ανοίξει 5 εστιατόρια και τα επιχειρηματικά τους σχέδια έχουν πάντα σημείο αναφοράς στην Κρήτη. Και φυσικά η εκπομπή μας «Αλήθειες με τη Ζήνα» έφτασε μέχρι το μακρινό Βιετνάμ. Τι ωραίο υλικό μας στείλατε, Χρήστο και Μαρία. Ευχαριστούμε. Τέλεια. Βλέπουμε και πλάνα από Βιετνάμ, από το εστιατόριό σας. Λέω Βιετνάμ και μου κάνει χρυσαυγή. Γιατί βλέπω εδώ. Ναι. Βιετνάμ, γιατί ξέρεις τι έπαθα χθες, Χρήστο. Είπα θα συνδεθούμε αύριο με τη Βαγδάτη. Εντάξει, κοντά είναι. Για πείτε μας λίγο, πώς τα βρήκατε τα πράγματα μετά την Ελλάδα εκεί, στο εστιατόριο?
Όλα ήταν μια χαρά. Οι συνεταιροί μας κάνανε τέλεια δουλειά, δεν το συζητώ. Απλά λίγο ξέρεις, η αλλαγή ήταν λίγο απότομη. Λίγο να διαμαντιστούμε τις αλλαγές, διαμαντή λίγο χρόνο. Μας λείψαν και τα παιδιά. Όλα τέλεια, όλα πολύ καλά, πάρα πολύ καλά. Τι φοράς, μαράκι μου? Στο κεφάλι κορδελά. Δεν το βρήκα και έβαλα απλά μια κορδέλα. Αχ, τι ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Τι θέλεις να ρωτήσεις, παρουσιάστρια Κατερίνα? Πάντα πιο ωραίο να φοράω ένα χαρίκι. Είναι αυτό σήμερα που τραβάω? Τίποτα. Να περιμένετε τη Ζήνα σε λίγο καιρό. Στο Βιετνάμ. Βιάζεσαι, βιάζεσαι. Βιάζεται. Εγώ δεν θέλω να ρωτήσω, θέλω να διαπιστώσω, γιατί βλέπω δύο ανθρώπους πάρα πολύ θετικούς, πάρα πολύ χαμογελαστούς, αισιόδοξους, που πραγματικά είμαι σίγουρη ότι όπου και αν πάνε και θα περάσουν καλά και θα επιτύχουν. Και μπράβο τους που τόλμησαν και τελικά πέτυχαν. Ναι. Μπράβο, παιδιά. Θα μας δείξετε λίγο από το μαγαζί ή τα πλάνα που έχουμε μόνο? Ό,τι θέλετε εσείς. Είναι λίγο δύσκολο, αλλά αν θέλετε να προσπαθήσουμε. Για να δούμε λίγο. Για να γυρίσετε λίγο το Skype, να δούμε τι θα δούμε. Να το. Αυτή είναι η έξω. Α, πολύ ωραίο. Πλευρά. Η έξω πλευρά, από τι αυτό ποτάμι? Α, γεια σου, τι καλή. Δεν είναι πολύ καλή η σύνδεση, αλλά είδαμε μια ωραία εικόνα ότι είστε σε κεντρικό δρόμο. Ναι, είναι λίγο δύσκολο να μετακινηθούμε στη φάση αυτή. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Ήταν μια πολύ ωραία εικόνα. Κλείνοντας αυτή μας τη σύνδεση, στους Έλληνες που θέλουν να επιχειρήσουν το επιχειρήν στο Βιετνάμ, θα τους λέγατε ναι? Ναι, με ένα πλάνο. Και με όρεξη για δουλειά θα έλεγα με κύλα, ναι, ναι. Μαράκι. Σε καμία περίπτωση όμως δεν παροτρύνει ή δεν ενθαρρύνει τον κόσμο να φύγει και να φύγει στην Ελλάδα. Αυτό να εξηγούμαστε λίγο τώρα πέρα. Εννοείται, εννοείται. Πρώτα η πατρίδα μας και μετά, αν δεν, δυστυχώς, όπου αλλού. Αλλά πρώτα να προσπαθούμε στην Ελλάδα. Εμείς δεν πήγαμε διακοπές. Δεν ήμασταν τόσο οικονομικοί μετανάστες. Δεν ήμασταν καθόλου οικονομικοί μετανάστες. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στη βραδιά σας. Εκεί στο εστιατόριο. Φιλάκια πολλά. Φιλιά, φιλιά. Τι ωραία. Και αν είχαμε και καλύτερη σύνδεση με το Skype θα βλέπαμε περισσότερη εικόνα, αλλά ευτυχώς είχα φροντίσει και μας έστειλαν αυτά τα ωραία πλάνα νωρίτερα. Λοιπόν, κάτι πήρε στα χέρια σου μόλις τώρα, Γιώτα, με ενημέρωνες. Ναι, Ζήνα, έχουμε όλες τις φωτογραφίες από την πραγματογνωμοσύνη μέσα από το αυτοκίνητο της 44χρονης και θα δούμε από κοντά για πρώτη φορά πώς ήταν το αυτοσχέδιο φυτίλι. Και όχι μόνο. Μάλιστα. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις όλα αυτά, είναι ντοκουμέντα. Σε κοιτάζω, Γιώργο Καραϊβάς, γιατί είναι ωραίο σε μια εκπομπή να ακούγονται όλες οι απόψεις. Και είμαι υπέρ αυτής της άποψης. Το λέω αυτό, ας βγούμε από αυτά τα πλάνα, γιατί αμέσως μετά τις διαφημίσεις θα μιλήσουμε για την αθώωση των τριών ανηλίκων παιδιών, που σύμφωνα με τις κατηγορίες κατηγορούνταν και τα τρία ανήλικα αυτά αγόρια για βιασμό με εργαλείο σε ένα ανήλικο αγόρι. Και τα τρία όμως παμψηφοί αθωώθηκαν χθες στις δικαστικές αίθουσες του Βόλου. Όλα αυτά λοιπόν θα τα συζητήσουμε μετά. Δεν ευσταθούσαν οι κατηγορίες, τι ακριβώς έχει συμβεί? Η άλλη πλευρά θα πάει την υπόθεση στο εφετείο? Με αλήθειες μιλάμε και όπως λέω πάντα, εμείς την αλήθεια τη φτάνουμε μέχρι το κόκαλο. Μέχρι εκεί που είναι η πραγματική αλήθεια. Γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε άλλη αλήθεια. Ότι αυτά τα τρία παιδιά δικαιώθηκαν. Αθωώθηκαν και είναι πια χωρίς να έχουν δημιουργήσει κανένα πρόβλημα. Έτσι δεν είναι, Γιώτα μου? Έτσι είναι, Ζήνα μου. Ξέρεις, επειδή έχουμε ασχοληθεί με πάρα πολλές δικαστικές υποθέσεις παρόμοιες, πολλές φορές κάποια πράγματα είτε είναι στη φαντασία των παιδιών, είτε υποκινούνται και βέβαια εδώ στη συγκεκριμένη κύκλους. Περίπτωση είχαμε ιατροδικαστική γνωμάτευση. Και παιδοχειρουργό. Σαφώς υπήρχε. Και παιδοχειρουργό. Θέλω απλά να μας διευκρινίσει η Ρούλα όταν θα συνδεθούμε. Εάν υπήρξε, και ο δικηγόρος της άλλης πλευράς. Ναι, βεβαίως, εάν υπήρξε και συμπληρωματική κατάθεση της ιατροδικαστού. Μάλιστα. Της κυρίας Λεονταρή. Ναι. Όλα αυτά λοιπόν θα τα πούμε αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Είναι όλα τα ντοκουμέντα που θα περάσουμε από τα γραφικά, γιατί για πρώτη φορά
θα σας δείξουμε μέσα από το αυτοκίνητο εκείνες τις φωτογραφίες που καταγράφουν ακριβώς τι είδαν στο αυτοκίνητο της άτυχης Ειρήνης. Μετά τις διαφημίσεις. Όλα τα ευρήματα στο αυτοκίνητο της 44χρονης που διχάζουν. Παρέμβαση εισαγγελέα για το θάνατό της. Ζωντανή σύνδεση. Εδώ λοιπόν είμαστε. Σε πολύ λίγο από τώρα οι φωτογραφίες ντοκουμέντο από μέσα από το αυτοκίνητο που έχει στα χέρια της η Γιώτα Κυπουρού θα είναι και στους τηλεοπτικούς σας δέκτες. Όμως σε πολύ λίγο, γιατί τις έχουμε στείλει στα γραφικά να τις ετοιμάσουμε ώστε να είναι πολύ καθαρές στα μάτια σας. Εγώ που είχα τη δυνατότητα να τις δω από το κινητό της Γιώτας, σας λέω ότι φαίνεται πολύ καθαρά τι βρέθηκε μέσα στο αυτοκίνητο. Όλα τα ευρήματα. Όμως, θα πάμε στο θέμα του Βόλου, όπου χθες και οι τρεις ανήλικοι αθωώθηκαν που κατηγορούνταν για το βιασμό ενός δεκάχρονου αγοριού. Να πάμε πρώτα στη Ρούλα Κουσκουρή και θα φροντίσουμε να έχουμε όλες τις απόψεις. Ρούλα μου, να έρθω σε σένα, παρακαλώ. Ζήνα, μετά από μια μαραθώνια ακροαματική διαδικασία από το δικαστήριο, το Τριμελές Δικαστήριο Ανηλίκων εδώ στον Βόλο, μετά από περισσότερες από 12 ώρες ακροαματικής διαδικασίας και λίγο πριν τα μεσάνυχτα, ανακοινώθηκε η απόφαση ότι και οι τρεις μαθητές που κατηγορούνταν για βιασμό κατ' εξακολούθηση, για πράξη που έπραξαν σε χώρο του σχολείου εναντίον δεκάχρονου συμμαθητή τους, αθωώθηκαν ομόφωνα. Μια απόφαση λοιπόν η οποία έγινε δεκτή από τους γονείς των κατηγορούμενων, των τριών παιδιών, με πολύ, αντιλαμβάνεστε, με χαρά και πανηγυρισμό αν θέλετε, γιατί δικαιώθηκαν τα παιδιά τους. Βέβαια έχουμε τις δηλώσεις των δικηγόρων από αυτή την πλευρά, έχουμε και τη δήλωση του δικηγόρου της πολιτικής αγωγής, του δεκάχρονου μαθητή, ο οποίος ο ίδιος είχε περιγράψει το τι είχε υποστεί στις καταθέσεις του που είχε δώσει. Θα μας πούν και περισσότερα οι δικηγόροι σε λίγο. Υπήρξε η γνωμάτευση της διευθύντριας της προϊσταμένης της ιατροδικαστικής υπηρεσίας της Λάρισας, της κυρίας Ρουμπίνη Λεονταρή. Υπήρχε όμως και μία γνωμάτευση από τον κύριο Κουτσάφτη, τον πρώην διευθυντή της ιατροδικαστικής υπηρεσίας Αθηνών, που είχε κληθεί από έναν από τους γονείς των κατηγορούμενων, των τριών παιδιών που κατηγορούνταν, να πει την δική του θέση. Όλα αυτά στην κεκλεισμένο των θυρών ακροαματική διαδικασία ήταν που οδήγησαν τους δικαστές ομόφωνα να βγάλουν μια αθωωτική απόφαση για τα τρία αυτά παιδιά, δύο αγόρια και ένα κορίτσι. Ρούλα, το κατηγορητήριο, το κατηγορητήριο ήταν πολύ συγκεκριμένο. Εμείς λοιπόν μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή φιλοξενήσαμε και τη μητέρα του αγοριού και το κατηγορητήριο και ό,τι ισχυριζόταν η συγκεκριμένη μητέρα. Η απόφαση η αθωτική βγήκε τι ώρα περίπου, πολύ αργά. Εμείς δεν ήμασταν στον τηλεοπτικό αέρα, οπότε δεν αναφερθήκαμε. Λίγο μετά, όχι βέβαια. Βγήκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα. Μετά τις 11 πάντως το βράδυ έγινε γνωστή. Άρα λοιπόν στις δικαστικές αίθουσες του Βόλου μέχρι τις 11 συνεδρίαζαν για να πάρουν την τελική απόφαση. Και μας είχες πει εσύ σε απευθεία σύνδεση ότι τα παιδιά δεν είχαν κληθεί να είναι εκεί προκειμένου να ταλαιπωρηθούν σε αυτή την ακροαματική διαδικασία. Τα επαναλαμβάνω λοιπόν, γιατί... Όσο τα τρία... Βεβαίως, τόσο ζήνα για τα τρία παιδιά που άκουσαν τις κατηγορίες, που αντιμετώπιζαν τις κατηγορίες, όσο και ο μαθητής ο οποίος είχε καταγγείλει το γεγονός. Κανένα από τα τέσσερα αυτά παιδιά λοιπόν δεν ήταν εντός της αιθούσης εδώ στο δικαστικό μέρος. Τα επαναλαμβάνω για να πούμε εμείς η δική μας εκπομπή τι ακριβώς έχει φιλοξενήσει. Στην παρέα μας είναι και στο τηλέφωνο συγκεκριμένα, γιατί είναι καθοδόν για Αθήνα, ο διακεκριμένος ποινικολόγος, ο κύριος Γεώργιος Κοσμάς, ένας από τους δικηγόρους υπεράσπισης των παιδιών. Κύριε Κοσμά, καλό μεσημέρι. Γεια σας. Αθωώθηκαν λοιπόν οι τρεις ανήλικοι. Πείτε μας... Με συγχωρείτε, ο σωστός όρος, η σωστή έκφραση είναι ότι από το δικαστήριο κρίθηκε οριστικά και αμετάκλητα ότι τα παιδιά, τα κατηγορούμενα, εν πάση περιπτώσει, δεν τέλεσαν τις πράξεις για τις οποίες κατηγορήθηκαν.
Και μάλιστα δικό. Συγγνώμη, τι είπατε ότι είναι σωστός όρος, γιατί δεν ακουστήκατε καλά. Ναι, είναι σωστός όρος ότι από το δικαστήριο κρίθηκε ότι δεν τελέστηκαν οι πράξεις. Πρόκειται για ανήλικα παιδιά από 8 Βεβαίως. Μέχρι 15 ετών και είναι σύμφωνα με τον νόμο ποινικός αδιάφορα. Ο όρος λοιπόν ο σωστός είναι ότι κρίθηκε από το δικαστήριο ότι δεν τέλεσαν τις πράξεις. Δηλαδή αθώθηκαν, με άλλα λόγια. Αυτό που είπαμε, δεν είπαμε κάτι άλλο. Επειδή πρόκειται για ανήλικα και να πω τούτο. Είπατε ότι πήρατε συνεντεύξεις από τη μητέρα του παιδιού και από τον πατριώτη του, εν πάση περιπτώσει. Τον πατριώτη, όχι. Γιατί δεν αναζητήσατε από τη δικογραφία να πάρετε συνεντεύξεις και από τους δικηγόρους, από τους πυροξιού δικηγόρους των παιδιών τα οποία εφέρονται ως δράστες. Ρούλα, δώστε μου λίγο τη ρούλα από το Βόλο. Εμένα προσωπικά, με ακούτε? Να σας πει η κυρία Κουσκουρή που επιμελήθηκε το θέμα. Με ακούτε? Βεβαίως σας ακούμε και σας απαντώ, θα σας απαντήσει η κυρία Κουσκουρή. Προσωπικά ομιλών. Και ο αξιόλογοι συνάδελφοί μου του Βόλου, ο κύριος Αταριώτης ο Γιώργος, ο κύριος Βογιατζάκης ο Γιάννης, ο κύριος Λιβογιάννης ο Δημήτρης, αποδηθήκαμε σε έναν αγώνα εξυπαρχής, ο οποίος τελεσφόρησε πολύ πριν τη διεξαγωγή της δίκης, κατά τη διάρκεια της ανακριτικής, μέχρι πριν τελειώσει η ανακριτική διαδικασία στην προδικασία. Και εσείς και άλλα κανάλια και άλλα μέσα μαζικής ενημέρωσης και έντυπα και ηλεκτρονικά, φροντίσατε σε εισαγωγικά τη λέξη, παραμελώντας το καθήκον σας και την ιδιαιτερότητα του θέματος, δεδομένου τα παιδιά σε ανήλικα και τα τέσσερα, και βγάλατε στον αέρα τέτοιες ειδήσεις, ψεύτικες, όχι από εσάς ψεύτικες σας τις δώσανε. Αλλά εσείς αβασάνιστα τις ανακυκλώσατε αυτές τις ειδήσεις, με συνέπεια να καταρακωθούν ακόμα περισσότερο η τιμή και η υπόλοιψη των οικογενειών, των παιδιών, των φερωμένων ως δραστών. Χωρίς να πάρετε τις απόψεις και χωρίς να ακούσετε την κυρία Κουσκουρή που θα σας απαντήσει αν αναζήτησε τις άλλες πλευρές. Δεν έχω χρόνο για να... Α, δεν έχετε χρόνο. Αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Οδηγώ για Αθήνα. Οδηγώ για Αθήνα. Γιατί το καταλαβαίνω, αλλά αυτή τη στιγμή είπατε κάτι, οπότε να σας απαντήσουμε. Αν μου επιτρέπετε... Αυτό που θέλω να πω. Αλλά να σας απαντήσουμε σε αυτό, επιτρέπετε, κύριε Κοσμά. Θα σας καλύψω. Α, θα μας το κατηγορητήριο λοιπόν κατέρευσε χθες και ενώπιον του ακροατηρίου, του δικαστηρίου, αυτού του αξιόλογου δικαστηρίου και ένα σημαντικού εισαγγελέα, ένα εξαίρετο εισαγγελέα, άρχισε να καταραίει από την αρχή, μόλις άρχισαν να εξετάζονται οι βασικοί μάρτυρες, οι καταγγέλλοντες. Δηλαδή η μητέρα του παιδιού και ο αστυνομικός πατριός του παιδιού, σύζυγος της μητέρας. Άρχισε να καταραίει με την πρώτη. Διότι οι δικαστές που είχαν διαβάσει καλά τη δικογραφία. Και δεδομένου ότι είχαν περιπέσει πάρα πολλές αντιφάσεις και το παιδί το ανήλικο που εφέρεται ως παθόν και ο πατριός του και η μητέρα του παιδιού, οι οποίες αντιφάσεις εντοπίστηκαν από την υπεράσπιση και τέθηκαν στην έδρα μετά από ερωτήσεις, κατέρευσε το κατηγορητήριο της υπαρχής. Όλα τα υπόλοιπα ήταν εύκολα, γιατί είχε προκύψει η αθωότητα του παιδιού πριν εσείς προχθές και κάποιοι άλλοι βγάλετε στον αέρα ότι... Το παιδί πράγματι βιάστηκε, για το κατηγορητήριο ήταν βαρύ. Βιασμός κατά εξακολούθηση και σωματική βλάβη κατά εξακολούθηση. Και εν πάση περιπτώσει, κύριε Κοσμά, να πω το μονάχα, ότι σώστε τον Βαγγέλη. Κύριε Κοσμά. Ο Βαγγέλης είναι ο ανήλικος που φέρεται ως παθόν. Θέλει να σας ρωτήσει κάτι ο κύριος Καραϊβάς και η Ρούλα η Κουσκούρη, να τοποθετηθεί όμως πρώτα αν η Ρούλα. Αν μου επιτρέπετε και εμένα, βεβαίως. Ναι. Ρούλα, σε σένα μου επιτρέπετε, κύριε Κοσμά, το... Ναι, βεβαίως. Αν μου επιτρέπετε, κύριε Κοσμά, το γνωρίζετε και εσείς πάρα πολύ καλά ότι εγώ προσωπικά επικοινώνησα με τους συναδέλφους σας, συνεγόρους υπεράσπισης και συγκεκριμένα και ο κύριος Βαγιατζάκης και ο κύριος Σταταριώτης. Ο κύριος Βαγιατζάκης επανειλημμένος από την πρώτη στιγμή μέχρι και την παραμονή της εκδίκασης της υπόθεσης μου έλεγε ότι δεν προτίθεται να κάνουν καμία δήλωση ούτε ο ίδιος ούτε οι γονείς των παιδιών που κατηγορούνται. Το γνωρίζετε. Πολύ καλά, γιατί έγινε μπροστά σας από τον κύριο Βογιατζάκη που σας επιβεβαίωσε ότι επικοινωνήσαμε. Να βγάλετε στον αέρα και να συνταράξετε το Πανελλήνιο και να καταρακώνετε την τιμή. Τονίσαμε επανειλημμένως ότι τα παιδιά δήλωναν αθώα και βεβαίως ήμασταν στη διάθεσή σας για να φιλοξενήσουμε οποιαδήποτε στιγμή τη θέση σας. Αφού συνέντευξη αξιόλογη και οι εξαίρετοι συνάδελφοί μου που συνυπερασπιστήκανε τα παιδιά που φέρονται ως δράστες.
Εσύ γιατί προχωρήσατε περαιτέρω όταν το ρωτήσατε και, και δεν σταματήσατε εκεί πέρα. Γιατί δεν περιμένατε τη δίκη. Μα το κατηγορητήριο δεν το συντάσσουμε. Γίνεται το κατηγορητήριο και μετά είναι η απόφαση σε όλες τις αποφάσεις. Το κατηγορητήριο μεταφέραμε και την περιγραφή της υπόθεσης στο δικαστήριο. Το κατηγορητήριο κατασκευάστηκε ψεύτικα, ύπουλα, δόλια και με μια τεράστια δολοφονία. Έτσι γίνεται όμως σε όλες τις αποφάσεις. Αυτό δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε εμείς ως δημοσιογράφοι. Το αποφασίζει ένα δικαστήριο γι' αυτό και βγάζει αποφάσεις. Δεν βγάζουμε εμείς. Δεν κρίνουμε εμείς. Εδώ υπάρχει διαφορά και διαφοροποίηση. Κύριε Κοσμά, δεν σεβαστήκατε την ανήλικα. Το κατηγορητήριο. Κύριε Κοσμά, κύριε Κοσμά. Μα δεν φωτογραφίσαμε κανένα από τα παιδιά, δεν φωτογραφίσαμε κανένα σχολείο. Κύριε Κοσμά, είστε έγκριτος ποινικολόγος. Κύριε Κοσμά, επειδή κάνουμε ένα διάλογο. Θέλετε να κάνετε μονόλογο γιατί κάνουμε διάλογο. Να ακούσετε και τον κύριο Καραϊβάς που θέλει να σας μιλήσει. Είστε έγκριτος ποινικολόγος και γνωρίζετε ότι πάρα πολύ καλά σε αυτές τις υποθέσεις αν αισθάνεστε ότι έχουν αδικηθεί λίγο οι πελάτες σας. Α, ναι, λέω ότι αν αισθάνεστε και αν οι πελάτες σας αισθάνονται ότι έχουν αδικηθεί, υπάρχουν νόμιμες διαδικασίες αν θεωρείτε ότι δεν τηρήθηκαν οι κανόνες της δεοντολογίας που εδώ η Ρούλα μας λέει ότι υπήρξε επικοινωνία σε ό,τι αφορά το κομμάτι το αν θα έπρεπε να δημοσιοποιηθεί όχι. Θα μας επιτρέψετε όπως δεν σας υποδεικνύουμε το πώς θα κάνετε δεν τη δουλειά σας. Λέω, σε ό,τι αφορά τη δημοσιοποίηση της υπόθεσης και ειδικά μιας τέτοιας καταγγελίας, όπως εμείς... Επειδή πρόκειται για ανήλικα, το τονίζω επανειλημμένα. Σαφέστατα, ναι, δεν αναφέρθηκαν, μισό λεπτάκι, δεν αναφέρθηκαν ονοματεπώνυμα, δεν αναφέρθηκε κανένα... Δεν έχει καμία σημασία. Στη μικρή κοινωνία του Βόλου είναι γνωστές οι οικογένειες... Από όχι και μικρή κοινωνία ο Βόλος, κύριε Κοσμά. Από το Βόλο κατάγομαι, το ξέρατε ότι κατάγομαι από εκεί. Σε κάθε περίπτωση... πώς δεν είναι μικρή κοινωνία ο Βόλος. Μικρή κοινωνία είναι να λες στο χωριό, για να μην πω κάτι, Ζαγορά του Βόλου, από εκεί που κατάγομαι εγώ. Βεβαίως. Όχι στην ευρύτερη περιοχή του Βόλου. Καταγγελία από τον αστυνομικό πατριό, από τον αστυνομικό πατριό, κυρία Κουσκουρή. Από εκείνη την ημέρα, λοιπόν, εσείς καταδικάσατε τα τρία παιδιά που φέρονται ως δράστες. Όχι, δεν καταδικάσαμε. Μιλήσαμε για κατηγορητήριο πολύ συγκεκριμένο. Μόνο στην καταγγελία και μόνο στην ιατροδικαστική. Κύριε Κοσμά, θέλω το εξής. Αν μου επιτρέπετε. Αν μου επιτρέπετε, κύριε Κοσμά, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι από τη στιγμή που κάποιος αισθάνεται αδικημένος ή αισθάνεται θυγμένος. Αυτό μου το είπατε και πάλι. Δεν έχουμε καμία εντολή από τους πελάτες μας, οι δικηγόροι της υπεράσπισης, για να στραφούμε εναντίον των μέσων ενημέρωσης. Προς το παρόν. Δεν έχουμε. Ούτε έχουμε τέτοια πρόθεση. Προσέξτε όμως να σας πω κάτι. Όπως κανένας δημοσιογράφος. Όπως κανένας δημοσιογράφος. Γι' αυτό και περίμενε να δηλώνουμε την αθώωση των παιδιών και μεταφέρουμε την απόφαση του δικαστηρίου. Δηλώνεται κατόπιν εορτής. Κύριε Κοσμά. Όταν εμείς εχθές κοντέψαμε να πέσουμε. Μα τώρα βγήκε η απόφαση. Μα όταν υπάρχουν αθωτικές αποφάσεις για παιδιά δεν έχουν υπάρξει. Κύριε Κοσμά, η πρώτη όχι, είναι. Θα πρέπει τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα έντυπα και τηλεδολογικά να είναι προσεκτικά πάρα πολύ όταν πρώτη για ανήλικα παιδιά. Το γνωρίζουμε. Σύμφωνα με τον νόμο. Μένουμε στο εξής, γνωρίζουμε όμως. Ότι όταν γίνεται ένας δημόσιος διάλογος, ακούγονται όλες οι απόψεις. Μένουμε στο εξής και να με συγχωρείτε λίγο, αλλά γνωρίζουμε, παραβλέπουμε λίγο την ουσία. Ότι ο Βόλος, το ξέρετε που είσαστε από εκεί, ότι όλη η κοινωνία του Βόλου γνώριζε το σχολείο, διέρευσαν τα ονόματα με την πρώτη μέρα. Όλος ο Βόλος ήξερε. Εγώ δεν το γνωρίζω αυτό, ούτε αυτά, τα ονόματα, ούτε ποιοι είναι, ούτε το σχολείο. Και όλοι οι παράγοντες της δίκης φοβούνται ότι για τη ζωή τους ακόμη. Το παρόλα αυτά, κύριε Κοσμά... Εγώ δεν το γνωρίζω Κοσμά, το σχολείο. Να βγάλουμε στη φόρα οι δικηγόροι... Κύριε Κοσμά, εγώ δεν το γνωρίζω. Λέτε κάτι να σας απαντάμε όμως. Λέτε κάτι να σας απαντάμε όμως. Εγώ λοιπόν ούτε το σχολείο γνωρίζω, ούτε τα ονόματα των παιδιών. Δηλαδή, κύριε Κοσμά, με συγχωρείτε, αν είχαν καταδικαστεί τα παιδιά, τι θα μας καταλογίζατε. Κύριε Κοσμά, είναι μικρή κοινωνία του Βόλου. Κύριε Κοσμά, κύριε Κοσμά. Στο συγκεκριμένο σχολείο διέρευσαν τα παιδιά. Κύριε Κοσμά, επιτρέψτε μας λίγο, επιτρέψτε μας. Ξέρω ότι είστε στο τηλέφωνο και είναι πολύ δύσκολη η επικοινωνία, η συζήτηση. Το τηλέφωνο στη διαδρομή για Αθήνα, ναι, απλά ήθελα να σας πω το εξής.
Όπως κανείς δημοσιογράφος δεν υποδεικνύει σε κανέναν δικηγόρο το πώς θα καθορίσει την υπερασπιστική γραμμή. Έτσι, να μας επιτρέψετε και εμάς, εντάξει, είμαστε κάποια χρόνια στο χώρο και ξέρουμε και από κάνονες δεοντολογίας και ξέρουμε και είμαστε, σας διαβεβαιώνω σε αυτό, στο μέτρο που αναλογεί, σεβόμαστε και τους κανόνες δεοντολογίας, αλλά και σεβόμαστε ιδιαίτερα τις υποθέσεις που έχουν να κάνουν σε σχέση με τα παιδιά. Όμως, μας διαφεύγει λίγο η ουσία. Δεν σεβαστήκατε. Εντάξει. Δεκτό είναι η άποψή σας και οφείλουμε να τη σεβαστούμε και να την καταγράψουμε. Θέλει να θέσει ένα ερώτημα. Θέλω όμως, γιατί μας διαφεύγει λίγο η ουσία. Θέλει ερώτημα να θέσει ο κύριος Καραϊβάς. Το δικαστήριο καταρρίφθηκε και το γεγονός της σεξουαλικής κακοποίησης του ανηλίκου. Πάλι κάνω τη φωνή σας, δεν ακούγεστε, ειδικά εσείς. Ναι, λέω στο δικαστήριο καταρρίφθηκε και η σεξουαλική κακοποίηση του ανήλικου ή ήταν... Όταν λέμε τα παιδιά κηρύσσονται αθώα, δηλαδή όταν το δικαστήριο κρίνει και απαγγέλει το εξής, ότι η κρίση του είναι του δικαστήριου και είναι οριστικά μετάκλητη και ανέκλητη αυτή, ότι τα παιδιά δεν τέλεσαν τις πράξεις. Άλλο αυτό. Εντάξει, αυτό είναι κατανοητό. Δεν είναι άλλο αυτό, με συγχωρείτε. Αυτό είναι το δεδομένο. Ναι. Εγώ ρωτάω, στο παιδί υπάρχει σεξουαλική κακοποίηση, για να δούμε. Όχι, δηλαδή. Βέβαια. Α, δεν υπάρχει. Όχι, βέβαια, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Κύριε Κοσμάρα, κυρία Λεοντάρη. Και προκύπτει από όλα τα έγγραφα της δικογραφίας. Αυτό, κύριε Κοσμά, ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί είπατε ότι η υπόθεση άρχισε να ξεκαθαρίζει από τη στιγμή που ξεκίνησαν να εξετάζονται οι γονείς του. Στην αρχή αυτό δεν υπήρχαν τίποτα. Είπατε... Υπήρξε το DNA, υπήρξαν οι ιατροδικαστικές γνωμοδοτήσεις. Να μείνουμε λίγο στις γνωμοδοτήσεις, γιατί είναι πολύ σημαντικές. Έχει και άλλο δικηγόρο δίπλα τη Σιρούλα η Κουσκουρή, οπότε να αποδεσμεύσουμε τον κύριο Κοσμά. Και έχουμε τον κύριο Δημήτρη Λιβογιάννη. Με δύο δικηγόρους. Ωραία. Κύριε Κοσμά, σας ευχαριστούμε. Λιβογιάννη, μόλις έφτασε και ο κύριος, αν μου επιτρέπετε. Είναι ο κύριος Δημήτρης Λιβογιάννη, ο δικηγόρος υπεράσπισης παιδιών. Ευχαριστήσουμε τον κύριο Κοσμά. Ζήνα, αν μου επιτρέπεις, είναι εδώ και ο κύριος Γεώργιος Σταταριώτης, είναι ένας ακόμη από τους συνηγόρους υπεράσπισης, είναι εδώ δίπλα μας, είναι δύο δικηγόροι έγκριτοι εδώ του Βόλου, οι οποίοι συμμετείχαν χθες στην ακροαματική διαδικασία και νομίζω ότι μπορούν και οι ίδιοι να μας πούν ποια είναι η θέση τους σε σχέση με την απόφαση που είχαμε χθες, την ομόφωνη αθώωση των τριών. Βλέπετε λοιπόν, αγαπημένοι μου τηλεθεατές, ότι οι πλευρές είναι όλες, ακούγονται, θα πάμε σε διαφημίσεις, Ρούλα μου, και θα επιστρέψουμε. Γιατί δεν θέλω να τους δώσω λιγότερο χρόνο. Πιέζομαι σε 1,5 λεπτό από τώρα να δώσω διαφημίσεις, οπότε θα επανέλθω αμέσως. Θέλω να τους δώσω τον ίδιο χρόνο που δώσαμε και χθες για να πούμε την άλλη πλευρά και τον κατηγορητήριο. Οπότε θέλω να είμαι δίκαιη, όπως αυτή η εκπομπή συνηθίζει να το κάνει πάντα. Θα πάμε γρήγορα σε διαφημίσεις, αλλά θα υπάρξει διάλογος. Γιατί θα πρέπει να εκπροσωπήσουμε αυτή τη στιγμή την αλήθεια σε αυτή την ιστορία. Και η αλήθεια είναι ότι αυτά τα τρία παιδιά είναι αθώα. Και αυτό είναι γεγονός. Τώρα, αν η μητέρα θα πάει την υπόθεση σε εφετείο, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Όμως, όπως ακούσαμε τον δικηγόρο πριν, είναι αμετάκλητη. Αυτό με καταλαβαίνει. Αυτό. Διαφημίσεις και επανερχόμαστε. Λοιπόν, έχει προσθεθεί και ο Μιχάλης στην παρέα μας. Θα σας εξηγήσω μετά για το Μιχάλη και ποιος είναι ο λόγος που σήμερα είναι εδώ. Όμως θα πάμε στο Βόλο, εκεί στα δικαστήρια, όπου το αφήσαμε πριν τις διαφημίσεις το θέμα με τη Ρούλα Κουσκουρή και τους δύο άλλους δικηγόρους. Ρούλα μου, ο λόγος εσάς. Να επαναλάβουμε για μία ακόμη φορά ότι χθες το βράδυ είχαμε μία ομόφωνη απόφαση από το Τριμελές Δικαστήριο Ανηλίκων εδώ του Βόλου για τους τρεις μαθητές που ήταν αντιμέτωποι με την κατηγορία του βιασμού κατά συμμαθητή τους μέσα στο χώρο του σχολείου. Κοντά μας είναι και ο κύριος Δημήτριος Λιβογιάννης και ο κύριος Γεώργιος Σταταριώτης. Είναι δύο ακόμη δικηγόροι οι οποίοι ήταν στην υπεράσπιση αυτών των παιδιών. Ήταν και κλεισμένων των θυρών η ακροαματική διαδικασία, οπότε οι ίδιοι γνωρίζουν πολύ καλύτερα το τι ακριβώς εξήχθη μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου και πώς κατέρευσε το κατηγορητήριο. Να ξεκινήσουμε από εσάς, κύριε Λιβογιάννη, να μας πείτε δύο λόγια αρχικά. Ναι. Χθες νίκησε η δικαιοσύνη. Νίκησε το δίκαιο στο Βόλο. Υπήρξε μια ομόφωνα απαλλακτική απόφαση
του τριμελούς δικαστηρίου ανηλίκων Βόλου και μια γενναία νομικά εισαγγελική πρόταση του κυρίου εισαγγελέως της έδρας που πρότεινε προς το δικαστήριο την απαλλαγή όλων των κατηγορουμένων ανηλίκων όχι ως έχουν αμφιβολίες αλλά ότι τα καταγγελόμενα, οι καταγγελόμενες πράξεις δεν τελέστηκαν. Μάλιστα. Θα ήθελα, αν θέλετε και εσείς κύριε Τεταριώτη, να μας πείτε σε σχέση με την γνωμάτευση της διευθύντριας, της προϊσταμένης διευθύντριας της ιατροδικαστικής υπηρεσίας της Θεσσαλίας, της κυρίας Ρουμπίνη Λεονταρή, τι ακριβώς έχει συμβεί, γιατί σε εκείνη τη γνωμάτευση αναφερόταν η κακοποίηση του παιδιού. Καταρχήν θέλω να πω ότι η υπεράσπιση από την πρώτη στιγμή ήταν σίγουρη ότι δεν έχει τελεστεί κανένα αδίκημα σαν και αυτό που περιγράφεται στο κατηγορητήριο και σαν και αυτό που κατήγγειλε ο ανήλικος. Η έκθεση της Λεονταρή αυτή καθ' αυτή δεν λέει στην ουσία τίποτα. Το γεγονός και η δημοσιοποίησή του είναι περισσότερο εκτιμήσεις ή δηλώσεις ή συνεντεύξεις της ιατροδικαστού στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αν οποιοδήποτε διαβάσει την ίδια την έκθεση δεν προκύπτει τίποτα. Απλά οι εκτιμήσεις της είναι εντελώς προσωπικές και απορώ πώς με αυτές τις εκτιμήσεις που έκανε, βγήκε και δημοσιοποίησε αυτές τις θέσεις. Έφτασε σημείο να κηρύξει ενόχους ίδια, να αποδώσει ευθύνες, μπήκε σε ρόλους που νομίζω ότι. Κύριε Λιβουέρανη, μια ιατροδικαστής γιατί να το κάνει αυτό ακριβώς. Μια ιατροδικαστής γιατί να το κάνει αυτό. Δεν σας άκουσα. Μια ιατροδικαστής γιατί να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Εγώ δεν λέω ότι έχουν συμβεί πράξεις, αλλά μια επιστημόνισσα, να το πω έτσι λαϊκά, να μπει σε μια διαδικασία να διασύρει το όνομά της με ψεύτικη γνωμάτευση, γιατί. Ναι. Μη ρωτάτε εμένα, να ρωτήσετε την ίδια, γιατί θα έπρεπε να μείνει στην έκθεσή της. Υπήρχε κανένας λόγος να βγει στα κανάλια. Εγώ από ό,τι είδα σε στικάκια που μου φέραν οι γονείς των παιδιών, απέδιδε και ευθύνες και έλεγε όχι μόνο τελέστηκε, αλλά τελέστηκε και από αυτά τα παιδιά. Μπορεί να με διαψεύσει κανείς αυτό. Ήταν ο ρόλος της κυρίας ιατροδικαστού να το κάνει αυτό στα μέσα της ενημέρωσης. Όχι, σε αυτό έχετε υπεράσπιση απόλυτο. Από την πρώτη στιγμή ήξερα ότι δεν συνέβη κάτι τέτοιο. Σε αυτό έχετε το λέτε απόλυτο αυτό, το δίκαιο. Τελέστηκε από αυτά τα παιδιά. Γιώργο, θα σου δώσω το λόγο. Γιατί από την πρώτη δεν στιγμή βρέθηκε DNA, έτσι, των παιδιών. Όχι μόνο δεν βρέθηκε DNA των παιδιών των φερόμενων δραστών, δεν βρέθηκε DNA ούτε καν του φερόμενου αισθήματος. Έτσι, κανένα. Παρά το γεγονός ότι βρέθηκαν δείγματα βιολογικά στα κατσαβίδια, από ανθρώπους που τα είχαν πιάσει, δεν βρέθηκε, μάλλον ήταν αρνητικό όσον αφορά τα παιδιά, όλα τα παιδιά. Και τους φερόμενους δράστες και το φερόμενο αισθήμα. Να δώσω το λόγο στο Γιώργο Καραϊβάζη που τον διέκοψε. Ναι, εγώ ήθελα, γιατί έχω μείνει με την απορία τελικά. Το απάντησε ο κύριος Κοσμάς, αλλά όχι με τρόπο ο οποίο ήταν διευκρινιστικός. Τελικά κακοποίηση υφίσταται στο παιδί, όχι από τα παιδιά που αθώθηκαν, όχι, από κάποιον άλλο. Όχι, δεν υφίσταται όχι καθόλου. Όχι, όχι, όχι. Άρα ούτε το παιδί κάποιον ήθελε να διασύρει τους συμμαθητές. Η ιατροδικαστής λοιπόν τι είδε. Η ιατροδικαστής είδε παράτριμα. Μ' ακούτε, είδε ναι, παράτριμα. Πάρα πολύ καλά, σας το παράτριμα είναι το σύγκαμα. Αν κουγκλάρει κάποιος, θα δει τι είναι. Ένα σύγκαμα που μπορεί να προέρχεται από διάφορους λόγους. Ένας από τους οποίους είναι και η κακή υγιεινή. Μάλιστα. Και από όλια κοπράνων. Μάλιστα. Που μπορεί να προέρχεται από άλλους λόγους. Αυτά είδε η κυρία Λεονταρή. Και αυτά θα έπρεπε να καταγράψει. Και να μείνει εκεί. Όλα τα άλλα λοιπόν ήταν εκτιμήσεις της. Κύριε Τεταριώτη, επειδή αυτή τη στιγμή, όπως είναι λογικό, δεν έχουμε κανένα σκεπτικό και δεν είναι δυνατόν να έχουμε το σκεπτικό της απόφασης. Έχουμε όμως μία πρόταση του εισαγγελέα της έδρας που πάνω εκεί μπορούμε να στηριχτούμε λίγο για να δούμε ποιο είναι το σκεπτικό της αθώωσης των παιδιών. Μπορείτε λίγο να μας περιγράψετε, γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι μία υπόθεση που απασχόλησε πολύ την κοινή γνώμη. Και πρωτόγνωρη για την ελληνική κοινωνία. Για τα δεδομένα της, βέβαια. Ως κατηγορητήριο. Όχι από εκεί και πέρα, η αθώωση είναι πολύ συγκεκριμένη. Γιατί ο εισαγγελέας πρότεινε την απαλλαγή. Πού στηρίχτηκε λοιπόν η πρότασή του, ποιο ήταν το σκεπτικό της πρότασης του εισαγγελέα για να καταλάβουμε και γιατί αθώθηκαν ομόφωνα τα παιδιά. Η πρότασή του μάλλον. Ναι, ναι, ναι. Και η πρότασή του προς το δικαστήριο, αλλά και η εκτίμηση του δικαστηρίου είναι ότι δεν τελέστηκε κανένας τέτοιου είδους αδίκημα από κανέναν. Όχι μόνο από τα παιδιά που παραπέμφθηκαν, αλλά δεν υπήρξε τέτοια περίπτωση. Και δεν θα μπορούσε να υπάρξει φυσικά ούτε μέσα στον χώρο του σχολείου, αλλά δεν προέκυπταν
από καμία έκθεση. Να... ούτε του πεθυγητήματος του Πανεπιστημιακού. Να ρωτήσω κάτι πριν σας αποδεσμεύσουμε. Την η μητέρα έχει δικαίωμα, αυτή η απόφαση τώρα σημαίνει ότι η μητέρα μπορεί να πάει αυτή τη διαδικασία στο εφετείο ή δεν μπορεί σταματά εδώ. Η μητέρα από μόνη της όχι. Τώρα αν ζητήσει μέσω ανωτέρων εισαγγελικών λειτουργών να ασκηθεί έφεση κατά της απόφασης είναι δικαίωμά της να το κάνει. Εννοείτε, δεν πιστεύω όμως να γίνει. Εννοείται ότι ο εισαγγελέας εφετών θα μπορούσε να ασκήσει έφεση. Μετά από αίτημα της μητέρας και αιτιολογία. Δεν μπορεί κάποιος όταν υπάρχει όμοια πρόταση εισαγγελέα να ασκήσει έφεση, για ποιο λόγο να ασκήσει. Αν υπήρχε διαφορετική πρόταση του εισαγγελέα της έδρας, τότε θα μπορούσε να ασκηθεί. Όπως συμβαίνει και στα άλλα δικαστήρια. Μάλιστα. Είναι η άποψή μου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάντως, σας ευχαριστούμε, πάρα πολύ. Είναι μια υπόθεση πρωτόγνωρη. Εγώ όμως θα ήθελα στο control να τους πω κάτι πριν πάμε εδώ σε αυτό το θέμα. Να προσπαθήσουν, σας παρακαλώ πάρα πολύ, να βρουν τη μητέρα αυτού του ανήλικου παιδιού, επειδή ακούστηκαν πάρα πολλά, και την κυρία Λεονταρή. Γιατί εδώ έχουμε την κυρία Λεονταρή, η οποία τώρα μόλις τους ακούσαμε να λένε ότι δεν υπήρχε κάτι και καταδίκασε αυτά τα παιδιά τα συγκεκριμένα, ότι ενώ δεν βρέθηκε ούτε DNA, τα εργαλεία είχαν άλλα DNA, όλα αυτά που ακούστηκαν αυτή τη στιγμή. Θα ήθελα, σας παρακαλώ πάρα πολύ, να το δείτε, να βγάλουμε και τους δύο εάν μπορούμε, για να έχουμε και την άλλη πλευρά, γιατί αυτή τη στιγμή μία ώρα τώρα ακούσαμε την αθωτική απόφαση. Πρέπει λίγο να δώσουμε χρόνο και στην άλλη πλευρά. Στην παρέα μας λοιπόν είναι ο Μιχάλης. Το Μιχάλη τον γνωρίσαμε εδώ στην εκπομπή όταν είχε έρθει με την Χαρά, τη σύζυγό του, η οποία βίωσε τον καρκίνο, και μέσω της κάναβης βοηθήθηκε πάρα πολύ και είναι πολύ καλά. Δηλαδή εκεί που είχαμε φτάσει σε ένα σημείο και της έδιναν πολύ λίγες μέρες ζωής, είναι πια πολύ καλύτερα η Χαρά. Όμως σήμερα δεν είσαι εδώ γι' αυτό. Είσαι γιατί είσαι ένας άνθρωπος πολύ ευαισθητοποιημένος και στην εκδήλωση που κάνατε στο μπαζάρ βάλατε ένα κουμπαρά για την άσπα. Μιχάλη, πριν πεις κάτι, θέλω να σου πω το εξής. Ότι τυχαίνει σήμερα που έρχεσαι εδώ να μας πεις για την άσπα και τον κουμπαρά που βάλατε και ότι θα το συνεχίσετε και στην κοπή της πίτας, η άσπα μας να έχει γενέθλια. Οπότε η μητέρα της, η Σπυριδούλα, ανέβασε στο Facebook έτσι ένα πολύ τρυφερό μήνυμα και πολύ ωραίες φωτογραφίες, η Σπυριδούλα, για την άσπα. Συνεχίζουμε λοιπόν να κάνουμε προσπάθεια για να μαζέψουμε αυτά τα λεφτά για το αυτοκίνητο και σε αυτό συμβάλλεις εσύ που θα μας πεις. Αλλά να δούμε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, τι λέει η Σπυριδούλα για την άσπα της που δεν έχει φωνή, αλλά έχει πολύ δυνατά μάτια. Για να δούμε. Σε ευχαριστώ που ήρθες στη ζωή μου. Με έμαθες να αγαπώ. Να καταλαβαίνω τι σημαίνει να πεθαίνεις για έναν άνθρωπο. Είσαι ό,τι πιο ιερό και πολύτιμο έχω. Είσαι ο πιο δυνατός άνθρωπος που γνώρισα στη ζωή μου. Είσαι τα πάντα. Μετά από 4,5 χρόνια, για πρώτη φορά στο σπίτι μας, θα σβήσεις τα κεράκια σου. Χρόνια πολλά και ευλογημένα, αγάπη μου. Χρόνια πολλά με υγεία. Σε ευχαριστώ. Αυτά λοιπόν είπε. Για πες μου, Μιχάλη, για την πρωτοβουλία σας αυτή. Μετά από την φιλική πλέον σχέση που αναπτύξαμε και μετά το ότι η προσπάθεια για το θέμα να μαζευτούν χρήματα για την άσπα, βάλαμε στην εμπορική έκθεση που κάναμε στο Μετρό Συντάγματος την προηγούμενη εβδομάδα έναν κουμπαρά. Έχουμε και μια φίσα, νομίζω, που έβγαλαν. Ναι, έχουμε. Αυτή. Για το αυτοκίνητο. Βάλαμε έτσι το ακριβώς. Αυτοκίνητο. Ναι, ναι, ναι. Αυτή εδώ βέβαια η αφίσα είναι η ίδια, αλλάζουν οι ημερομηνίες, γιατί την ίδια προσπάθεια για τον κουμπαρά θα τη συνεχίσουμε και στην κοπή της πίτας που την κάνουμε την Κυριακή 28 του μηνός. Πού? Στο Μουσείο Ελληνικής Γαστρονομίας στο Ψηρή, 12 η ώρα το μεσημέρι. Είναι ανοιχτή πρόσκληση σε όλους. Γι' αυτό το λέμε, γιατί κάποιος που βρίσκεται στο κέντρο μπορεί να βάλει στον κουμπαρά 5-10 ευρώ για το αυτοκίνητο της άσπας. Αυτό έχουμε κάνει, βέβαια, θέλω να σου πω τώρα εδώ ότι έχουμε κάνει. Να βλέπουμε έτσι και τις φωτογραφίες που ανέβασε η μανούλα της.
Έχουμε κάνει ήδη μία αναζήτηση για θέμα αυτοκινήτου. Υπάρχουν κάποιες εκπλήξεις, τις οποίες θέλω να τις συζητήσουμε πρώτα πριν να ανακοινωθούν. Είναι πάρα πολύ καλές και εκτιμώ, ή μάλλον το έχουμε βάλει στόχο μαζί με μία ομάδα, ότι από τη στιγμή που μπήκαμε μέσα σε αυτό για να ενισχύσουμε την άσπα για το αυτοκίνητο, θα το ολοκληρώσουμε. Σημαντικό, Γιώργο, επειδή δεν ήσουν εκείνη τη μέρα που είχε έρθει το ζευγάρι εδώ, είναι άνθρωποι μέσα από αυτή την προσπάθεια ένωσαν και άλλους ανθρώπους που έχουν πρόβλημα με τον καρκίνο, που έχουν πρόβλημα με τα εισιτήριά τους για να έρχονται. Γιατί όταν κάποιος πάσχει από καρκίνο, μόνο για τις χημειοθεραπείες του που πρέπει να έρχεται από τη Λίμνο, ας πούμε, εδώ, και ζητήσαμε μήπως υπάρχουν αεροπορικές εταιρείες, καράβια που να μπορούν να τους φέρνουν δωρεάν. Βλέπεις λοιπόν ότι σε αυτή τους την προσπάθεια που και εκείνοι έχουν πρόβλημα, φροντίζουν για τον συνάνθρωπο, την αλληλεγγύη. Εγώ θέλω να σας χειροκροτήσω και θέλω πραγματικά να στείλω την αγάπη μου στη χαρά που μου έστειλε και αυτά τα δύο, γιατί είδε ότι μου αρέσουν πάρα πολύ. Γιάννη, να τα δείξουμε αυτά τα καπελάκια που τα βάζεις και είναι λίγο έτσι τρελιάρικα. Κάτι ήθελες όμως να πεις. Θέλω να πω επίσης ότι συνεχίζουμε τις προσπάθειές μας, επειδή είπες για το θέμα που στηρίζουμε τους ανθρώπους, και έχουμε και τη στήριξη της Μαρίας της Εκμετζίογλου που θα μας κάνει μαθήματα μαγειρικής. Έχουμε τη στήριξη ενός ζαχαροπλάστη που θα μας κάνει μαθήματα ζαχαροπλαστικής. Συνεχίζουμε τα μαθήματα τένις. Μπράβο. Συνεχίζουμε όλη πολύ την προσπάθεια. Θα είμαστε εκεί. Βεβαίως. Εντάξει, ναι, θα, είμαστε παρέα σε όλη αυτή τη διαδρομή και μακάρι όλοι μαζί να καταφέρουμε να πάρουμε αυτό το αυτοκίνητο. Εντάξει, φωτογραφίες με την άσπα, παιδί. Φέρτε μου λίγο να το δω. Εντάξει. Γιώργο Καραϊβάση, κοιτάζω γιατί το είδες αυτό το παιδί σήμερα. Κοίταξε εδώ. Εντάξει, πάμε. Να ζήσει λοιπόν. Αξιοθαυμαστή και η προσπάθεια της άσπας, αλλά και όλων όσοι επιχειρούν να τη βοηθήσουν να ξανασταθεί στα πόδια. Επειδή σήμερα γιορτάζει και ο γιος της Ελισάβετ της Νικολαίδου, η γενέθλια, ο Βαγγέλης της, χρόνια πολλά. Βγάλτε αυτές τις φωτογραφίες να ευχηθώ χρόνια πολλά στο Βαγγέλη της Ελισάβετ, αλλά και στην Ευγενία Πουλοπούλου Υψηλάντη, που και αυτή η γενέθλια και μας έφερε τα όμορφα γλυκάκια της. Η κυρία Λεονταρή δεν τη βρίσκουμε στο τηλέφωνο, όμως βρήκαμε τη μητέρα του παιδιού. Και θέλω, σας παρακαλώ πάρα πολύ, να την ακούσουμε. Καλό μεσημέρι. Και τη Ρούλα Κουσκουρή από τα δικαστήρια του Βόλου. Ακούσατε λοιπόν μια απόφαση που ουσιαστικά αθωώνει αυτά τα τρία παιδιά και ότι ο δικός σας γιος και όσα εσείς είχατε στο κατηγορητήριο ήταν ψέματα. Επιμένω στα όσα μου έχει πει το παιδί μου, το στηρίζω και θα το στηρίζω όσο χρειαστεί. Δεν είναι τίποτα ψέματα. Πιστεύω στη γνώμη, πιστεύω σε αυτά που έχει πει και σε αυτά τα όσα έχουν γίνει. Εμείς ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι έχει γίνει και θα αποδειχτεί. Δεν θα μείνουμε εδώ. Θα προχωρήσουμε μέχρι το τέλος και το παιδί μου θα δικαιωθεί. Είναι απαράδεκτη απόφαση, είμαι πολύ στενοχωρημένη και επίσης πολύ εξοργισμένη με την απόφαση που βγήκε. Εμπιστευόμαστε φυσικά την ιατροδικαστή, γιατί είναι ένα δημόσιο φορέα, γιατί είναι μια αξιόπιστη κυρία, την οποία βέβαια δεν γνωρίζουμε, αλλά είμαι εκεί, μας στείλανε. Αφήσανε λοιπόν να εννοηθεί ότι υπάρχουν προσωπικές γνωριμίες με τον σύζυγό μου λόγω της ιδιότητάς του. Δεν επιλέξαμε εμείς να πάμε εκεί. Εκεί μας στείλανε. Είναι η ιατροδικαστή. Άρα σας έστειλαν στην κυρία Λεονταρή, δεν πήγατε εσείς. Εννοείται, δεν τη γνωρίζουμε προσωπικά, δεν ξέρουμε καν ποια είναι. Μας έστειλε η ασφάλεια Βόλου εκεί. Και επίσης θα ήθελα κάπου να σταθώ, να βάλουμε λίγο τα πράγματα με τη σειρά τους. Λίγο πριν μίλησε ο κύριος Κοσμάς. Έλεγε και ξανά, έλεγε για κάποιες δωροδοκίες. Για ποιες δωροδοκίες μιλούσε, το τόνιζε. Δεν γνωρίζουμε κάτι. Και επίσης είπε για τα ονόματα. Εμείς ποτέ μα ποτέ δεν επικαλεστήκαμε ούτε ονόματα των παιδιών, ούτε δουλειές και επαγγέλματα των ποτέ γονέων. Εγώ εκείνος δεν ξέρω όμως, ούτε ποια είναι τα παιδιά, ούτε ποιο είναι το σχολείο, ακριβώς, ούτε ποια είστε εσείς. Ποτέ. Δεν επικαλεστήκαμε ποτέ ούτε τα ονόματα, ούτε το σχολείο, την ιδιότητα και τα επαγγέλματα των γονιών των παιδιών. Πρόκειται για ανήλικα και πρέπει να προστατευτούν. Ο κύριος Κοσμάς όμως είναι σαν να μας φωτογράφησε. Ανέφερε και το όνομα του παιδιού μου και ανέφερε επίσης και την ιδιότητα του συζύγου μου. Αυτό. Η αλήθεια είναι ότι πριν το είπε. Ναι, το άκουσα κι εγώ. Το είπε δύο φορές. Είπε την ιδιότητα του συζύγου μου και είπε και το όνομα του παιδιού μου. Προστατεύστε τον και είπε το όνομα.
όνομα. Με ποιο δικαίωμα φωτογραφίζει από τη στιγμή που εμείς προστατέψαμε ακόμη και τα παιδιά που, που ήταν κατηγορούμενα. Δεν βγάλαμε ποτέ ονόματα, ούτε ιδιότητες των γονιών, ούτε τη δουλειά κάνανε. Να σας ρωτήσω κάτι. Ο Κοσμάς φωτογράφησε τα πάντα. Το καταλάβαμε και το ακούσαμε κι εμείς, απλά το προσπεράσαμε όχι, γιατί όχι, δεν έπρεπε όχι, 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 ούτε δίκιο. Τώρα να επαναλάβουμε και την ιδιότητα και το εντάξει, όνομα. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Όμως, γιατί με έφυξε αυτό. Δεν αναφερθήκαμε ποτέ στους κατηγορούμενους. Γιατί εκείνος φωτογραφίζει εμάς. Να και για ποιες δωροδοκίες μιλάει. Για ποιες δωροδοκίες είπε και ξαναείπε. Να σας ρωτήσω κάτι, κυρία Κυπουρού, πρέπει να βγει εκτός γιατί κάνει μια προσπάθεια να μιλήσει με την κυρία Λεονταρή. Γιάννη Γαλανούλη, σκηνοθέτη, να φύγει από εκεί, ναι. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Σκοπεύετε από εδώ και πέρα να πάτε την υπόθεση πιο μακριά, δηλαδή να βρει το δίκιο το παιδί σας? Και βέβαια θα το πάω πιο μακριά. Θα φτάσω μέχρι τέλος, μέχρι να αποδειχθεί αλήθεια. Μάλιστα. Καταλαβαίνουμε. Οπότε εδώ τώρα ερχόμαστε ότι αυτή η μητέρα νιώθει μετά τη χθεσινή απόφαση πως δεν δικαιώνεται το παιδί της και θέλει να προχωρήσει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα επανέλθουμε. Εγώ για μια ακόμη φορά να πω στους τηλεθεατές ότι ούτε γνωρίζω ποια είναι αυτή η μητέρα παρότι κατάγομαι από το Βόλο, ούτε ποια είναι τα άλλα παιδιά, ούτε ποιο είναι το σχολείο. Και μάλιστα η Ρούλα η Κουσκουρή, επειδή έχει όλη τη δικογραφία και το κατηγορητήριο στα χέρια της, ποτέ δεν μας έδωσε στα χέρια μας κάτι από αυτά. Οφείλω να το επαναλάβω. Εμείς, όπως είπε και η Ρούλα πριν, είχε αναζητήσει την άλλη πλευρά και είχε αρνηθεί για να μιλήσει σε αυτή την υπόθεση. Και η μητέρα που ακούμε είχε μιλήσει στη Ρούλα και μάλιστα θέλω να το επισημάνω αυτό σε έναν ουδέτερο χώρο που το γύρισμα που είχαμε κάνει με τη συγκεκριμένη μητέρα ήταν σε κάτι χωράφια που να μην φαίνεται και να μην διακρίνεται καν τοποθεσία. Ρούλα μου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε αποδεσμεύω προς το παρόν. Ζήνα, αν μου επιτρέπεις μόνο 30 δεύτερα να πω λίγο τι μας είπε το πρωί η κυρία Ρουμπίνη Λεονταρή που επικοινωνήσαμε μαζί της. Μας είπε ότι δεν γνώριζε ότι εχθές επρόκειτο να διεξαχθεί η συγκεκριμένη δίκη, δεν κλήθηκε για να καταθέσει και επιφυλάσσεται για το πώς η ίδια θα κινηθεί στη συνέχεια και αν θα κινηθεί νομικά, εάν και εφόσον συμβουλευτεί τη δικηγόρο της. Ωραία. Ρούλα μου, σε αποδεσμεύω προς το παρόν, γιατί πρέπει να πας να βρεις τον πατέρα Γεώργιο Δελικώστα, γιατί εκεί υπάρχει ένα τεράστιο θέμα που είπαμε πριν. Να φύγουν τα σούπερ σας παρακαλώ, για να μην μπερδεύετε και το τηλεοπτικό κοινό, όπου θα μιλήσουμε με τον πατέρα Γεώργιο Δελικώστα, για την, αν θέλετε, για το πρόβλημα που τον απασχολούσε πάρα πολύ, που θέλει να παντρευτεί για δεύτερη φορά, κάτι που απαγορεύεται από τους κανόνες της Εκκλησίας, και ζήτησε από τη Μητρόπολη Δημητριάδος να τον παντρέψει. Υπάρχει μια τεράστια εξέλιξη σε αυτό το θέμα. Δεν θα ήθελα να τα πούμε τώρα. Απλώς, Ρούλα μου, θέλω μόνο αυτό να προαναγγείλουμε, διότι μίλησες με τον δικηγόρο του πατέρα Γεώργιου και κάπως κρίνεται αυτό. Θέλεις να μου το πεις? Ξέρω ότι είναι ο κύριος Αθανάσιος Χαρμάνης, είναι πολύ διακεκριμένος δικηγόρος της Θεσσαλίας και ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα. Για πες μου, Ρούλα μου, γιατί κάπως το χαρακτηρίζει αυτό που έχει συμβεί στον πατέρα Γεώργιο. Θα ακούσετε μία βόμβα τώρα. Ο πατέρας Γεώργιος κατηγορείται επίσημα, το κατηγορητήριο που έλαβε στα χέρια του, για πορνεία και καλείται την Τρίτη το απόγευμα να απολογηθεί σε ανακριτή που έχει οριστεί από την Μητρόπολη. Θεωρείται πορνεία ο δεύτερος γάμος, το παιδί, όταν είναι κάτι από την Εκκλησία. Όλα αυτά λοιπόν θα τα συζητήσουμε σε πολύ λίγο. Όμως, σε αυτό το σημείο θα ήθελα, σας παρακαλώ, ό,τι και να έχει γίνει με τη Γιώτα πρέπει να μπει μέσα σιγά σιγά, να πάμε στο Γιώργο Σόμπολο, γιατί πρέπει να προχωρήσουμε στο επόμενο κομμάτι της εκπομπής μέχρι τις διαφημίσεις, για όλα αυτά τα ντοκουμέντα που η Γιώτα μας έχει φέρει από αυτοκίνητο. Το αυτοκίνητο. Και εδώ έχουμε πολλά να συζητήσουμε και να πούμε. Σε αυτό το σημείο όμως, σας παρακαλώ πάρα πολύ, να πάμε στο Γιώργο Σόμπολο να μας δώσει 2-3 στοιχεία. Γιώργο μου, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Ζήνα. Καλό μεσημέρι από το Αιτωλικό. Εδώ που οι έρευνες των αστυνομικών και οι καταθέσεις μαρτύρων συνεχίζονται στα γραφεία της ασφάλειας Αγρινίου. Η οικογένεια επιμένει ως και αυτή τη στιγμή ότι αυτό που η αστυνομία έχει δείχνει ως αυτοκτονία, για το θάνατο μιλάμε για τη Σιρήνη Λαγούδη, τη 44χρονη γυναίκα, οι ίδιοι υποστηρίζουν έως και σήμερα, τρεις εβδομάδες αργότερα, ότι δεν πρόκειται για αυτοκτονία, αλλά για εγκληματική ενέργεια, Ζήνα. Μισό λεπτάκι, Γιώργο μου. Έχει έρθει και η Γιώτα, μόλις μπήκε.
Γιώτα μου, επειδή αυτή τη στιγμή έφτασε η ώρα για να δούμε όλα αυτά τα ντοκουμέντα, θέλω ένα-ένα να τα βλέπουμε και όλοι μαζί να περιγράφουμε τι ακριβώς βλέπουμε. Αγαπητό Κοντρόλ, δώστε μας σας παρακαλώ φουλ τις εικόνες για να μας εξηγούν όλοι οι παρευρισκόμενοι τι ακριβώς βλέπουμε. Γιώτα μου, εσύ. Ζήνα, είναι φωτογραφίες που πήραμε λίγο μετά την έναρξη της εκπομπής. Είναι φωτογραφίες από την πραγματογνωμοσύνη που διενεργήθηκε την περασμένη Τετάρτη από τον κύριο Αναστάσιο Δέδε στο αυτοκίνητο. Παρουσία και του κυρίου Ταοξή αλλά και αστυνομικών από την ασφάλεια του Αγρινίου. Η πρώτη φωτογραφία λοιπόν που βλέπουμε είναι η ώρα. Είναι η ώρα, είναι το καντράν του αυτοκίνητου. Όπου βλέπουμε... παρένθεση, αν μου επιτρέπετε. Βεβαίως. Το οποίο επαναλαμβάνω. Απλώς θέλω να το βλέπουμε και κοντά αυτή τη φωτογραφία και να ξαναβγαίνουμε στο πρόγραμμα. Το είπα χθες, το διέψευσε ο κύριος Ταουκτσής, αλλά η εικόνα του Καντράν ήταν θολή από τους καπνούς, από την Εθάλη όπως χαρακτηριστικά ήταν, και ο κύριος Δέδες ήταν αυτός ο οποίος έτριψε με ένα πανάκι το τέτοιο και εμφανίστηκε η ώρα που ήταν κολλημένη. Οι πραγματογνώμονες δεν το είχαν δει. Οι πρώτοι δεν το είχαν δει. 7:40 ενδεχομένως διατηρείται μια επιφύλαξη αν, είναι, αν το είχε γυρίσει η Ειρήνη. Χρυσαυγή, ό,τι θέλεις να ρωτάς. Από τη θερινή ώρα υπάρχει ένα τέτοιο. Και εσύ Μιχάλη μου, ό,τι θέλεις να ρωτάς, γιατί είσαι ένας άνθρωπος που έχει αφουγκραστεί αυτή τη στιγμή αυτό το θέμα στην ελληνική κοινωνία. Μια παρέα είμαστε, όλοι έχουμε ερωτήματα και μπορούμε να τα θέτουμε. Υπάρχει λοιπόν ένα ενδεχόμενο να μην το έχει γυρίσει η Ειρήνη από τη θερινή ώρα. Οπότε εκεί που μιλούσαμε για 5 ώρες και ένα τέταρτο ένα κενό, μιλάμε για 4 ώρες. Δεν εγώ πάντως δεν το έχω γυρίσει στο δικό μου αυτοκίνητο. Μιας και το λες, γι' αυτό το λέω. Είναι σίγουρο ότι λειτουργούσε το ρολόι αυτό. Δηλαδή λειτουργούσε ένα ρολόι που αυτοκινήτου να μην λειτουργεί. Είναι ηλεκτρονικό και λειτουργούσε μέχρι ακριβώς την ώρα που... Στα καινούργια αυτοκίνητα αυτό, δεν σταματάει. Αυτό, να διευκρινίσουμε ότι δεν σταματάει το ρολόι. Μπορεί. Είναι καινούργιο μοντέλο, δεν είναι σαν καράκα, σαν εμένα. Όντως, Ζήνα, είναι... Το όντως Γιώτα πήγαινε... Όντως Γιώτα δεν πιστεύω να πήγαινε. Εμένα με αγαπάς και σε αγαπώ, για πάμε. Εννοείται. Όντως συμφωνώ με το ότι πρόκειται για ένα καινούριο μοντέλο αυτοκινήτου. Να κάνουμε και λίγο πλάκα γιατί σήμερα έχουμε πολύ ένταση. Έτσι, έτσι, Ζήνα, πραγματικά. Πολύ μεγάλη και μιλήσαμε και με την κυρία Λεονταρή, θα τα πούμε στην πορεία. Βλέπουμε λοιπόν η πρώτη φωτογραφία είναι από το ρολόι το που ακούμε τόσες μέρες για την ώρα που σταμάτησε. Όπως βλέπουμε όντως σταμάτησε η ώρα 7:39 το απόγευμα. Ακριβώς είναι η ώρα που φαίνεται, ένδειξη ώρας 7:39. Το επιβεβαιώνει δηλαδή η πραγματογνωμοσύνη του κύριου Δέδε. Τώρα, εάν έχει αλλάξει η ώρα, όπως υπάρχουν κάποιες πληροφορίες, αυτό θα το δούμε ανάλογα με την αλλαγή της ώρας με την εποχή. Λοιπόν, αυτή είναι η μία η φωτογραφία. Όπως μπορούμε να διακρίνουμε και από πάνω, υπάρχουν έτσι κάποια απομεινάρια από την φωτιά, από την πυρκαγιά που έπιασε. Θα τη δούμε μπροστά. Ναι, εννοεί Γιώτα στα τζάμια, εκεί φαίνεται λίγο. Ναι, πάνω από το καντράν που λέμε στο ταμπλό του αυτοκινήτου υπάρχουν τα απομεινάρια. Βλέπουμε βεβαίως, Ζήνα, που είναι ένα πολύ μεγάλο ερώτημα και βασικό, ότι δεν υπάρχουν καταστροφές μέσα στο αυτοκίνητο. Για να πάμε να το δούμε και στις άλλες φωτογραφίες. Η επόμενη φωτογραφία... Μας δημιουργούν ένα μυστήριο. Ναι, αυτό λοιπόν, Ζήνα, εδώ πέρα είναι το κομβείο ανοίγματος του Port Pagaz. Ένα επίσης κομβικό στοιχείο, ένα πολύ σημαντικό έτσι, έβριμα του κυρίου Δέδε. Γιατί? Γιατί όπως, όπως κατέθεσε ο Βενζινοπόλης, του ζήτησε, αν όντως ήταν η Ειρήνη, του έδωσε τα κλειδιά του αυτοκινήτου και του είπε να ανοίξει την πόρτα του στο Port Pagaz και να πάρει τον πιτόνι προκειμένου να το γεμίσει. Αυτό έγινε γύρω στις 2 η ώρα, αν δεν κάνω λάθος. 2:04, Γιώργο. Εφόσον λοιπόν... Συγγνώμη, 2:04 ήταν η διέλευση από το χωριό Βαριά. Από το χωριό, λίγο πριν. Ο ίδιος λοιπόν καταθέτει ότι ήρθε μια γυναίκα, δεν είμαι σίγουρος αν είναι η Ειρήνη, και μου έδωσε τα κλειδιά του Port Pagaz να ανοίξω και να γεμίσω τον πιτόνι. Και εδώ έρχονται οι πραγματογνώμονες και λένε γιατί να το κάνει όταν υπάρχει το κομβείο ανοίγματος Port Pagaz που μπορεί που να μας το πατήσει. Μας έδειξε και ο Γιώργος Ασόμπολος την προσομοίωση που έκανε. Πολύ σωστά, ένα άλλο αυτοκίνητο αντίστοιχο που μας έδειξε τον μπουτόν. Και επιπλέον κάτι. Υπάρχει όμως κάτι εδώ που διχάζει. Αν αυτό το μπουτόν δεν λειτουργούσε, πώς άνοιγε τη βενζίνη. Υπάρχει όμως και κάτι ακόμα. Τι? Και ο Γιώργος νομίζω αυτό, επειδή ήταν χθες ένα παρόμοιο αυτοκίνητο, ενημερώθηκα χθες ότι το Port Pagaz, επειδή είχε ηλεκτρικές κλειδαριές, άνοιγε και από το μπουτόν του κλειδιού. Ναι, έτσι ανοίγουν. Ναι. Και το δικό μου έτσι είναι, Γιώργο. Και εμένα.
Επίσης, κάτι άλλο σχετικό με αυτό, επειδή δεν ξέρουμε την ψυχολογική κατάσταση εκείνη τη στιγμή του προσώπου αυτού, μπορεί να άνοιγε και με το μπουτόν, μπορεί να άνοιγε και με το κλειδί. Οπότε μπορεί πάντως, να ζήτησε νομίζω, να το ανοίξει. Δεν χρειάζεται πάντως να βγει ο άνθρωπος. Νομίζω ναι. Στην πραγματογνωμοσύνη του, ο κύριος Δέδες έχει γράψει ότι το πίεσε τον μπουτόν. Και άνοιξε. Ναι. Και εγώ έτσι, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες. Άρα λειτουργεί. Πάμε στην επόμενη φωτογραφία, παρακαλώ. Γιατί είναι πάρα πολλές και πιεζόμαστε και στους χρόνους, λοιπόν, αλλά πρέπει να τα δείξουμε όλα. Ελάτε αυτό, μπροστά. Είναι το καντράν. Το καντράν του αυτοκινήτου. Τι δείχνει λοιπόν, Ζήνα, αν το παρατηρήσουμε πολύ καλά, γιατί τώρα δεν φαίνεται από κάτω. Δείχνει ότι τα συνολικά χιλιόμετρα που έχει διανύσει το αυτοκίνητο της Ειρήνης είναι 24.392 και τα ημερήσια 103. Άρα έκανε 103 χιλιόμετρα. Σύμφωνα, ναι, με τα ευρήματα του κυρίου Δέδε. Και δείχνει επίσης αυτό που λέγαμε. Και η απόσταση ήταν 5,5 χιλιόμετρα. Και για μία τώρα επαρχιακή πόλη. Σωστά, είναι Γιώργο, η απόσταση που βρέθηκε το αυτοκίνητο πώς είναι? Πόσα χιλιόμετρα? Από το χωριό. Από το χωριό. Είναι 103? Όχι, είναι λιγότερα, δεν είναι 103. Μιλάμε για μια ώρα δρόμο γύρω στα 50-60 χιλιόμετρα. Άρα είναι διπλό το σκορ. Ναι, και προσέξτε αυτό που λέγαμε, ότι το ντεπόζιτο της βενζίνης είναι άδειο. Που αυτό που λέγανε οι αστυνομικοί. Ναι, αυτό που λέγανε οι αστυνομικοί, ότι προφανώς από τη στιγμή που μπήκε η φωτιά, μπήκε η φωτιά ενώ το αυτοκίνητο ήταν σε λειτουργία και εξακολουθούσε να λειτουργεί μετά το θάνατο της Ειρήνης μέχρι να αδειάσει το ντεπόζιτο. Έχει αδειάσει το ντεπόζιτο, δεν έχει καθόλου βενζίνη, είναι στο empty ο δείκτης, φαίνεται ξεκάθαρα καθαρά στο καντράν του αυτοκινήτου. Πάμε στην επόμενη φωτογραφία. Εδώ, Ζήνα, είναι το αυτοσχέδιο φυτίλι όπως αυτό το χαρακτήρισαν είναι οι πραγματογνώμονες. Αυτό είναι που έχει γίνει πάρα πολύς λόγος. Έτσι, που έχει γίνει πολύς κακός, λόγος. Κακός, αλλά να το δούμε. Για φέρετε τον μπροστά να το περιγράψουμε. Το συγκεκριμένο πρόκειται για το δεξιό κορδόνι ανάρτησης στην πίσω εταζέρα. Είναι ένα κορδονάκι που υπάρχει πίσω στο port bagage, πάνω από το port bagage, και βλέπουμε λοιπόν ότι είναι το κορδονάκι και ένα βαμβακάκι το οποίο είναι δεμένο με μία κλωστή. Σύμφωνα με τον τεχνικό σύμβουλο της οικογένειας, υπάρχει πάνω στο βαμβάκι κάποιο υγρό. Τώρα, τι υγρό είναι αυτό, εάν πρόκειται για βενζίνη, αν πρόκειται για πετρέλαιο, είναι κάτι το οποίο θα το εξετάσουν και θα το δούμε. Προσέξτε λοιπόν τώρα το εξής. Επειδή με απασχόλησε πολύ έντονα χθες το συγκεκριμένο πράγμα, αν σε οποιαδήποτε μορφή είχε χρησιμοποιηθεί το ή προοριζόταν να παίξει το ρόλο του φυτιλιού, θα είχαν βάλει φωτιά. Ένα είναι δεδομένο, το οποίο δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει κανένα. Δεν είναι απόλυτα. Μπορεί όμως κάποιος να τους είδε και να φύγει. Το δεύτερο. Το δεύτερο. Το δεύτερο. Είναι απόλυτο αυτό που λες. Το δεύτερο. Δημήτρη, τίποτα στη ζωή δεν είναι απόλυτο. Όπως και η οντότητά μας δεν καλύπτεται από καμία απολυτοσύνη. Τίποτα στη ζωή. Σαφέστατα. Μπορούσε κάποιος να προλάβει. Θα μου επιτρέψεις να προχωρήσω στο συλλογισμό. Το δεύτερο κορδόνι λοιπόν, το οποίο είναι προσαρμοσμένο στην εταζέρα, έχει κανονικά το πλαστικό τέτοιο. Εδώ φαίνεται λοιπόν και εκτιμάται, πιθανολογείται πολύ βάσιμα, ότι το συγκεκριμένο είχε σπάσει το τέτοιο και η ίδια η Ειρήνη, και είναι, δηλαδή κάποιος ο οποίος θα έφτιαχνε ένα φυτίλι και θα βάζε και ένα φιόγκο εκεί, θα ήταν η ίδια... Παράλογο, ναι. Ναι, παράλογο. Και παράλογο είναι αυτό το φυτίλι εκεί. Όχι, δεν είναι. Είναι το κάτω μέρος. Το βάλανε στο κάτω μέρος, το έβαλε είτε η Ειρήνη είτε κάποιος άλλος στο κάτω μέρος απλά για να συγκρατεί την εταζέρα. Ήταν άλλος ο σκοπός. Στο ένα ήταν το πλαστικό μέρος. Επειδή έσπασε στο δεύτερο κορδόνι το πλαστικό μέρος, φτιάξαμε αυτή την κατασκευή. Από ποιον πιθανολογείται? Από εμάς. Πιθανολογείται και από τον τεχνικό σύμβουλο της οικογένειας. Ευχαριστώ πολύ. Αυτό θέλεις να... Όποιον πιθανολογείται. Πάμε στην επόμενη φωτογραφία. Εδώ, Ζήνα, είναι η φωτογραφία πάλι από το Port Bagage, όπου βλέπουμε πλέον τα πατάκια του αυτοκινήτου και για τα οποία έγινε πολλής λόγος όλο αυτό το καιρό. Ότι δεν πήραν φωτιά. Και όντως επιβεβαιώνεται από τις εικόνες που βλέπουμε ξεκάθαρα πια ότι τα πατάκια είναι σχεδόν άθικτα. Θέλω να δώσω λίγο το λόγο στο Γιώργο Σόμπολο,
Για όλα αυτά που έχουν έρθει τώρα αυτές τις μέρες στο φως της δημοσιότητας, τι λέει η κοινωνία εκεί, ποια είναι εκείνα τα ερωτήματα που συνεχίζουν να τους βασανίζουν, και επειδή όπως έχει γίνει πια γνωστό την Τρίτη θα ξαναμπούμε στη διαδικασία οι πραγματογνώμονες να δουν ένα-ένα αυτά τα ευρήματα που μόλις δείξαμε στους τηλεθεατές, τι λένε εκεί οι άνθρωποι. Ζήνα, ο κόσμος εδώ που κινούμαστε στο Μεσολόγιο, στο Αγρίνιο, στην κατοχή, σε όλες εδώ τις περιοχές, στα σημεία που κινήθηκε η ειρήνη και κινείται η ειρήνη όλα αυτά τα χρόνια, όλοι αρνούνται να πιστέψουν ότι πρόκειται για αυτοκτονία. Έχουν πάρα πολλά ερωτήματα και έχω συγκεντρώσει μερικά από αυτά που μου έχουν πει όλες αυτές τις μέρες. Είμαστε εδώ πέρα από την πρώτη στιγμή, εδώ και τρεις εβδομάδες στην περιοχή, και ψάχνουμε και εμείς να δούμε τι έχει γίνει και καταγράφουμε τις απόψεις και της αστυνομίας και της οικογένειας. Αυτό τώρα που βασανίζει κυρίως την οικογένεια είναι το γεγονός ότι η γυναίκα αυτή εμφανίζεται για τελευταία φορά σε μια κάμερα στις 2 και 14, νομίζω και 15, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς πότε είναι η τελευταία κάμερα. Και υπάρχει μια απόκληση σίγουρα τριών ωρών, αν δεχτούμε ως δεδομένο την κατάθεση των κυνηγών, οι οποίοι λένε ότι ήταν εκεί πέρα μέχρι τις 4.30-5 παρά. Και με δεδομένο την έρευνα που έχει κάνει ο πραγματογνώμονας, ότι η φωτιά μπήκε περίπου στις 7.30. Τώρα είναι 7.25, είναι 8 παρά 25. Υπάρχουν δηλαδή σχεδόν 5 ώρες, υπάρχει ένα κενό 5 ώρων, το οποίο δεν μπορούν να το προσδιορίσουν οι αστυνομικοί από τις έρευνες που έχουν κάνει. Δεν έχουν καταφέρει να το πείσουν από τη Μυρτιά και επάνω, δηλαδή προς το βουνό. Αυτό ο δρόμος, θα καταλάβετε, που φεύγει από το Αγρίνιο, Πανετόλιο, Καινούριο, και φτάνει στη Μυρτιά, συνεχίζει και πάει Προυσό, Καρπενήσι, πάει την πίσω πλευρά ή κάνει γύρω-γύρω τη λίμνη Τριχονίδα και βγαίνει στο Αντίριο. Δυστυχώς εκεί πέρα οι αστυνομικοί δεν έχουν καταφέρει να εντοπίσουν κάμερες οι οποίες να έχουν καταγράψει κινήσεις. Δεν πέρασε, Γιώργο, επειδή υπάρχει ένα κενό. Δεν πέρασε από Αντίριο, αυτό είναι δεδομένο, εκτός και αν πέρασε με το καραβάκι. Δεν είπα ότι πέρασε στο Αντίριο, ενώ δηλαδή ότι αυτός ο δρόμος... Υπάρχει μια έκτακτη είδηση, μισό λεπτάκι να σας διακόψω. Με διακόπτει ο Δημήτρης Στρουμπάκος, κάτι πρέπει να το πει, γιατί είναι είδηση της τελευταίας στιγμής, ναι. Και έχει μια ενημέρωση αυτή τη στιγμή ότι συμβαίνει. Έχει κληθεί από τον εισαγγελέα αυτή τη στιγμή, τώρα που μιλάμε, να καταθέσει εκ νέου ο αδερφός της Ειρήνης, ο Γιώργος Λαγούδης. Mm. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, καταθέτει εκ νέου συμπληρωματικά, τον έχει καλέσει σήμερα το πρωί ο εισαγγελέας. Σημαντική εξέλιξη λοιπόν, καταθέτει αυτή τη στιγμή ο αδερφός της. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τα μηνύματα. Τι τελικά συνέβη με τα μηνύματα. Κάνοντας κάποια... Δεν ξέρω αν έχει τελειώσει ο Γιώργος και ζητώ συγγνώμη. Όχι, δεν έχει τελειώσει, αλλά πρέπει να πάω σε διαφημίσεις και αμέσως μετά, σε 2-3 λεπτά να ολοκληρώσουμε, μετά τις διαφημίσεις, γιατί πρέπει να πάω σε επόμενο θέμα σημαντικό, και έχεις να μας δώσει και μια απάντηση από την κυρία Λεονταρή. Κάτι πρόλαβε να πει και η Ρούλα η Κουσκουρή, αλλά δεν ξέρω τι ακριβώς είπε σε σένα. Πάμε γρήγορα σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε. Σήμερα η μέρα είχε όλα τα απρόοπτα. Διαφημίσεις. Όλες οι εξελίξεις στην υπόθεση του πατέρα Γεώργιου Δελικώστα, που ζητά την τέλεση του δεύτερου γάμου του, καθώς η σύντροφός του περιμένει το παιδί τους. Ποια η απάντηση της Μητρόπολης? Σε ζωντανή σύνδεση ο πατέρας Γεώργιος. Όλες οι αντιδράσεις. Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι, εδώ στις διαφημίσεις δεν έχουμε σταματήσει να συζητάμε για το θέμα της 44χρονης αλλά και του παιδιού στο Βόλο. Ο πατέρας Γεώργιος είναι σε λίγο σε απευθεία σύνδεση, θα τα συζητήσουμε όλα. Όμως, Γιώργος Όμπολος και Γιώργος Καραϊβάς κάτι ήθελαν να πούν και να ολοκληρώσουμε σιγά σιγά το θέμα της 44χρονης. Γιώργο, σε είχα διακόψει πριν. Ναι, είναι τα ερωτήματα που έχουμε συγκεντρώσει και εμείς και από τους κατοίκους εδώ πέρα αλλά και από τους αστυνομικούς οι οποίοι πραγματοποιούν τις έρευνες. Αυτό επίσης που πρέπει να σας αναφέρω, που είναι σημαντικό κατά την άποψή μου, είναι ότι αν κάποιος θεωρεί πως πρόκειται για μια εγκληματική ενέργεια, λέει πως τα σημεία όπου μπήκε η φωτιά στο αυτοκίνητο είναι στοχευμένα, δηλαδή επιλέχθηκαν συγκεκριμένα. Για το DNA. Οι αστυνομικοί πάντως στην έρευνα που έχουν κάνει. Για το DNA, για τρίχες ενδεχομένως, για αποτυπώματα, γιατί μιλάμε για το τιμόνι, το χειρόφρενο, τα καθίσματα. Πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Οι αστυνομικοί θεωρούν αλλά ότι και δεν τα είναι στοχευμένα στο τουλάχιστον που από την έρευνα. Βέβαια έχουν περισσότερο, δηλαδή πολύ πάτησαν. Τα πατάκια ήταν σε ένα
σε ένα τελάρο ήταν τα πατάκια. Μέχρι στιγμή δεν ξέρω αν έχει προκύψει κάτι από τις έρευνες. Θα δούμε τώρα τι θα προκύψει από πλευράς γενετικού υλικού. Όχι, στο τελάρο η αστυνομική τα έβαλε. Το σημαντικότερο. Λέει ο Γιώργος Καραϊβάς, στο τελάρο η αστυνομική τα έβαλε. Έτσι μου έχει υποθεί. Μάλιστα. Δεν το ξέρω. Εγώ τις φωτογραφίες που πήρα από την. Γιώργο, από μου, κάτι από τελευταίο και από σένα. Σημαντικό, το τελευταίο. Ναι, Γιώργο. Ναι, Γιώργο. Ναι. Γιώργο. Σόμπολος. Πού πήγαν τα 20 λίτρα καυσίμου του πετρελαίου κίνησης που υπήρχαν μέσα στον πιτόνι. Δεν εκτιμάται ότι πολύ μικρή ποσότητα, ελάχιστα λίτρα χύθηκαν μέσα στο αυτοκίνητο με τον τρόπο που χύθηκαν. Τα υπόλοιπα λίτρα από το 20 λίτρο τον πιτόνι, το οποίο υποστηρίζει ότι γέμισε ο υπάλληλος του πρατηρίου βενζίνης, πού πήγανε. Μάλιστα. Γιατί 20 λίτρα μέσα στο αυτοκίνητο θα το καίγαν ολοσχερός. Γιώργο. Μια επισήμανση είναι ότι κάνοντας την όλη διερεύνηση αυτή την τεχνική πραγματογνωμοσύνη και δίπλα από το τιμόνι έχει ένα κόκκινο μοχλό που ανοίγει το μπροστινό καπό, κοίταξαν το αυτοκίνητο, ήταν από ό,τι μου είπαν πολύ κακοσυντηρημένο και μάλιστα λέγανε ότι ο τεχνικός είχε ξεχάσει να βάλει και κάποια καλώδια. Ρώτησα, το ρώτησα εσκεμένα γιατί αν υπήρχε κάποια παρέμβαση στο αυτοκίνητο, μου είπανε καμία απολύτως. Ήταν ακριβώς όπως το παρέλαβε από το συνεργείο. Και επίσης αν από αυτά τα οποία έχουν δει μέσα, τους οδηγεί σε ένα ασφαλές συμπέρασμα, αυτοκτονία ή δολοφονία. Και μου είπανε κανένα από τα δύο. Ωραία, κανένα. Έτσι, από τα δύο. Δεν μας δείχνει ένα ούτε δεν το έχω ένα. Καταλάβει τόσο καιρό. Αυτό το αυτοκίνητο είναι της Ειρηνής. Ιδιοκτησία της. Ναι, της Ειρήνης είναι. Δικό της. Δικό της. Μάλιστα. Βεβαίως. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ραντεβού πάλι με ό,τι νέο στοιχείο έχουμε τη Δευτέρα. Πριν πάμε στον πατέρα Γεώργιο, θέλω, Δημήτρη μου, να με πας κάπου όμορφα. Γιατί εμείς εδώ μέσα σε αυτή την εκπομπή, όταν οι ιερείς κάνουν κάτι, θέλουμε και να το αναδεικνύουμε. Γιατί έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα, ξεχνάμε την πίστη μας, την αγάπη μας, το Θεό μας και τις αλήθειες αυτών των ανθρώπων και καταδικάζουμε μερικές φορές όλους εκείνους που υπηρετούν το Θεό, τους βάζουμε σε όλο τον κουβά, όλοι στον ίδιο κουβά. Δηλαδή, έλα μωρέ, η Εκκλησία δεν κάνει τίποτα. Έλα μωρέ, πού είναι η Εκκλησία σε αυτή την οικογένεια που πεινάει. Να όμως που μερικές φορές πράττουν όμορφα. Τα μηνύματα που πλησιώνονται από την εκπομπή εδώ και 2,5 χρόνια που απορρέει αυτή η εκπομπή και που βγάζει μηνύματα αλληλεγγύης και αγάπης. Ο πατήρας Στράτηρος λοιπόν Φελέκες, 83 ετών, έχει ιδρύσει, έχει φτιάξει μια τράπεζα αίματος για 25 χρόνια περίπου. Συνεχιστής ο άξιος εφημέριος του Ναού Πέτρου και Παύλου στην Πέφχη. Να το δούμε λοιπόν, παρακαλώ. Από το 1987. Ο 83χρονος πατέρας Ευστράτιος Φελέκης δημιούργησε στην ενορία του, στον Ιερό Ναό Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, τη δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα αίματος. Από τότε έχουν συγκεντρωθεί περισσότερες από 5.000 μονάδες αίματος. Ο νεότερος εφημέριος και ιερομόναχος πατέρας Ευστράτιος Δελατόλας μας αναφέρει και μας εξηγεί το σπουδαίο αυτό έργο της ενορίας. Εμείς αυτό που κάνουμε οι δύο νεότεροι εφημέροι είναι να συνεχίζουμε αυτό που ίδρυσε ο πατήρ Ευστράτιος μαζί με τους συνεργάτες στο τότε Εκκλησιαστικό Συμβούλιο και τις κυρίες και τους πολλούς εθελοντές το 1987, όταν ήρθε εδώ νέος εφημέριος στην ενορία, κάτι το οποίο ήταν πρωτόγνωρο όχι μόνο για την ενορία, αλλά και πρωτοπόρο για την Εκκλησία γενικότερα. Γίνονται δύο αιμοδοσίες ετησίως, περίπου συγκεντρώνονται 100 φιάλες την κάθε φορά και από τις περιπτώσεις που θυμάμαι γονείς που μας παίρνουν τηλέφωνο με παιδάκια με μεσογειακή ανεμία που ζητάνε πηγόντως μία φιάλη αίμα ή από τροχέα με νέους ανθρώπους που ζητάνε να καλύψουμε ό,τι μπορούμε γιατί υπάρχει μεγάλη ανάγκη στον ελλαδικό χώρο και κυρίως και στα παιδάκια με μεσογειακή ανεμία από αίμα. Κάνει σπουδαίο να βοηθάς τον συνάνθρωπό σου σήμερα και όχι μα, μόνο. Μα είναι και αυτή είναι η εντολή του Θεού. Η πρώτη είναι να αγαπήσουμε τον Θεό μας εξ όλης καρδίας, εξ όλης ψυχής μας και η δεύτερη είναι να αγαπήσουμε τον πλησίον μας. Τον ευχαριστούμε λοιπόν πάρα πολύ και εδώ είμαστε για να παρουσιάζουμε και αυτές τις όμορφες εικόνες.
Από εκκλησία στην εκκλησία θα πάμε, γιατί εκεί τα προβλήματα είναι πολλά περισσότερα, το θέμα που θα δούμε. Γιατί εδώ έχουμε να κάνουμε με τον πατέρα Γεώργιο, έναν άνθρωπο που πέρυσι τον είχαμε γνωρίσει ως τον ιερέα που οδηγούσε Χάρλεϊ. Φέτος ερχόταν αρκετές φορές εδώ στην εκπομπή, κάθε Τετάρτη, και μιλούσαμε για την αγάπη, για την αλήθεια, για όλα αυτά που απασχολούν τους νέους σήμερα. Να όμως που ξαφνικά, αντί να μιλάει εκείνος για τέτοια θέματα και να δίνει συμβουλές, έρχεται στη δική μας εκπομπή να πει τη δική του αλήθεια. Πριν δύο εβδομάδες κατέθεσε εδώ πως ήθελε να παντρευτεί την Πόπη. Θα ήταν ο δεύτερος γάμος του, κάτι που αντιβαίνει στους κανόνες της Εκκλησίας. Παρ' όλα αυτά όμως ζήτησε από τη Μητρόπολη Δημητριάδος να τον παντρέψει. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο Βόλο και η Ρούλα Κουσκουρή βρίσκεται μαζί του, γιατί υπάρχει εξέλιξη σε αυτό το θέμα. Πατέρα Γεώργια, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, να είστε καλά. Ρούλα μου, να πούμε λίγο ποια είναι η εξέλιξη του θέματος. Ακριβώς. Μετά την αίτηση που κατέθεσε στη Μητρόπολη Δημητριάδος ο πατέρας Γεώργιος να του επιτραπεί να τελέσει τον δεύτερο γάμο με την σύντροφό του, έφτασε στα χέρια του το κατηγορητήριο, η κατηγορία την οποία βρίσκεται αντιμέτωπος, σύμφωνα με την οποία υπέπεσε στο αδίκημα της πορνείας, προκάλεσε τον δημόσιο σκανδαλισμό των πιστών και καλείται να απολογηθεί, παύλα εξεταστεί από τον εκκλησιαστικό ανακριτή το απόγευμα της Τρίτης 30 Ιανουαρίου στις 18:30, να απολογηθεί δηλαδή για την κατηγορία της πορνείας. Νομίζω ότι τόσο ο δικηγόρος που μας διευκρινίζει τι σημαίνει αυτή η κατηγορία, αν έχει ξαναακουστεί κάτι τέτοιο, αλλά και ο πατέρας Γεώργιος μπορούν να μας πούν πολλά περισσότερα. Θέλω πριν ακούσουμε τον πατέρα Γεώργιο, να ακούσουμε τι σου λέει ο κύριος Αθανάσιος Χαρμάνης, δικηγόρος του πατέρα Γεώργιου, ένας από τους καλύτερους δικηγόρους του Βόλου, γιατί τι χάνει να τον γνωρίζω, να δούμε τι σου είπε και από εκεί και πέρα θέλω να ακούσω τον πατέρα Γεώργιο. Παρακαλώ. Ο πατήρ Γεώργιος Δελικώστας είναι ένας ιερέας ο οποίος έχει σημαντικότατο έργο για την Εκκλησία. Δυστυχώς ατύχησε στον πρώτο του γάμο, εγκαταλείφθηκε από τη σύζυγό του και συνήψε μια σχέση αγάπης με μια άλλη κυρία. Αυτή η σχέση αγάπης απετέλεσε το έναυσμα για να προχωρήσουν σε ένα γάμο. Και δυστυχώς κατηγορείται πλέον, μετά την αίτηση την οποία υπέβαλε, κατά το εκκλησιαστικό δίκαιο για πορνεία. Τι εννοείται, η κατηγορία που αντιμετωπίζει ο πατέρας Γεώργιος είναι για πορνεία? Είναι για πορνεία, παρόλο ότι η πορνεία, κατά την ελληνική γλώσσα τουλάχιστον, είναι η παροχή του σώματος για ερωτική συνέβρεση, η συνουσία, με την παροχή χρηματικού ανταλλάγματος. Ο πατήρ Γεώργιος Δελικώστας συγκατοικεί με μία κυρία την οποία αγαπά, όπως λέει, είναι μια σχέση αγάπης και ζήτησε από την Εκκλησία την άδεια να νομιμοποιήσει αυτή τη σχέση του. Και όπως έχει δημοσιοποιήσει ο ίδιος, περιμένουν και ένα παιδάκι σε λίγους μήνες να έρθει στη ζωή. Ναι. Έχει κληθεί και η σύντροφος του πατέρα Γεωργίου να καταθέσει ή να απολογηθεί, δεν ξέρω. Ναι, κυρία Κουσκουρή, έχουν κληθεί και οι δύο, προφανώς η σύντροφος του σαν μάρτυρας. Ο πατήρ Γεώργιος Δελικώστας ως εγκαλούμενος, επαναλαμβάνω, για το αδίκημα της πορνείας. Και στα αυτιά του κόσμου αυτό ακούγεται λίγο περίεργο. Κατηγορία για πορνεία επιβάλλει ποινές κατά το εκκλησιαστικό κώδικα, ακόμα και από σχηματοποίησης. Παρόλο ότι υπήρξαν κάποιες, μια σύνοδος του 1923 στο Πατριαρχείο, που επέτρεπε την τέλεση Δευτέρου Μυστηρίου, και είμαστε στο 2018, κυρία Κουσκουρή. Θα πρέπει να εξυγχρονιστεί λίγο και η Εκκλησία σε αυτά τα θέματα. Δηλαδή, στη συνείδηση του λαού δεν σημαίνει ότι επειδή σε εγκατέλειψε η σύζυγός σου και είσαι σε μια ηλικία νεαρή, θα πρέπει τον υπόλοιπο βίο σου να κάνεις κάποιες άλλες επιλογές τις οποίες δεν θέλεις. Έχει οριστεί πρόσωπο που θα τον ανακρίνει? Να, έχει οριστεί ειδικός ανακριτής από την Ιερά Μητρόπολη Δημητριάδος. Και εκφράζεται η ευχή αυτή η υπόθεση να έχει ένα αίσιο τέλος, ώστε να σηματοδοτήσει πλέον ότι η Εκκλησία αντιμετωπίζει τις σχέσεις αγάπης με την αγάπη, σύμφωνα με την αγάπη που δίδαξε ο Χριστός. Πατέρα Γεώργιε, ακούσαμε αυτά που είπε ο δικηγόρος σας. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή εσείς καλείστε πνευματικά και όχι εγκαλείστε πνευματικά και όχι ουσιαστικά για πορνεία. Γιατί πορνεία, τουλάχιστον στα δικά μας αυτιά, είναι κάτι άλλο. Δηλαδή, ένας άνθρωπος βρίσκεται σε ένα σπίτι με ροζ
κόκκινα φωτάκια. Εδώ εσείς απλώς βρήκατε μια γυναίκα στο όνομα, το όνομά της είναι Πόπη, και στο όνομα της αγάπης θέλετε να βρεθείτε με αυτόν τον άνθρωπο ξανά μετά το διαζύγιό σας. Αυτή είναι η αλήθεια, έτσι δεν είναι? Έτσι, και θέλω να συνεχίσω τη ζωή, να έχω μια φυσιολογική ζωή. Τώρα, πάντα μέσα από την ευλογία του γάμου, του μυστήριου του γάμου. Ζητήσατε λοιπόν από τη Μητρόπολη Δημητριάδος να σας παντρέψει. Ανταυτού σας εγκαλεί με όλα αυτά τα επιχειρήματα την Τρίτη που μας έρχεται. Από εκεί και πέρα είναι οι τυπικές διαδικασίες αυτές? Έτσι έπρεπε να γίνει δηλαδή? Τυπικές διαδικασίες. Άρα εσείς ακριβώς εκεί έτσι. Τι πρέπει να πείτε? Δηλαδή, ότι στην ουσία είπα και στην αίτησή μου. Ότι θέλετε να σας παντρέψει. Όντως υφίσταται αυτό και θέλω και ζητάω την τέλεση του γάμου. Είστε... Ορίζεται εκκλησιαστικός ανακριτής. Ναι. Ορίζεται εκκλησιαστικός ανακριτής, ο οποίος κάνει τις ανακρίσεις. Εισηγείται στον επίσκοπο, πάει σε επισκοπικό δικαστήριο και ο επίσκοπος στέλνει το θέμα στο συνοδικό, πρωτοβάθμιο συνοδικό δικαστήριο. Και χρονικά... Εκεί αποφασίζουν. Και χρονικά αυτό, πατέρα Γεώργιε, πού κυμαίνεται? Δηλαδή από τώρα σε πόσο διάστημα μπροστά πιστεύετε ότι θα υπάρχει μια απόφαση οριστική για το τι πρόκειται να γίνει στην περίπτωση? Αυτό δυστυχώς δεν το γνωρίζω. Δεν το γνωρίζω δυστυχώς. Πάντως, δεν ξέρω πατέρα Γεώργιε, εσείς αυτή τη στιγμή δεν ιερουργείτε. Δεν πάτε στην εκκλησία σας στη Γατζέα που ήσασταν. Δεν λειτουργείτε. Έχετε διακόψει κάθε σας επαφή με την εκκλησία μέχρι... Ναι, είμαι σε αργία. Είστε σε αργία. Μέχρι να εκδικαστεί η υπόθεση, να είμαι σε αργία. Το λέω αυτό γιατί θα καταλάβουν και οι τηλεθεατές αυτή τη στιγμή ότι εσείς αιτηθήκατε στη Μητρόπολη, σας έθεσαν σε αργία και τώρα θα ενώπιον εκκλησιαστικού Επισκοπικού. Στην συγκεκριμένη Μητρόπολη θα γίνει το επισκοπικό δικαστήριο. Εκεί θα το αναθέσουν τα ερωτήματα που μας είπε και πριν. Είναι αυτό που λέμε, δεν είναι απολογία ακριβώς της πορνείας κατηγορία, πνευματική. Το είπαμε ότι είναι πνευματική, αλλά στη λέξη πορνεία, συγγνώμη, είναι προσβλητικό για μένα. Ναι. Δεν έχει να κάνει. Δηλαδή, καταλαβαίνω πως ένας ιερέας έχει υποπέσει για την Εκκλησία σε ένα σφάλμα, αλλά προς Θεού, αν η αγάπη για την Εκκλησία είναι πορνεία. Συγγνώμη, θα το πω, εγώ δεν αγαπώ αυτή την εκκλησία. Αγαπώ τους κανόνες της εκκλησίας, τους θέλω, αλλά προτιμώ να μου πούν, πατέρα Γεώργιε, θα φύγετε από την εκκλησία, όχι όμως με το χαρακτηρισμό της πορνείας. Αυτό εμένα δεν μου ακούγεται καλό στα αυτιά μου. Επειδή λοιπόν, Δημήτρη Στρουμπάκο, κάναμε ένα γύρο και κάναμε ένα γκάλωπ και πρωί και βράδυ και στους δρόμους της Αθήνας και στους δρόμους του Βόλου και ρωτήσαμε τους πιστούς πώς βλέπουν αυτό το θέμα που έχει ανακύψει από τη δική σας προσωπική ιστορία, πατέρα Γεώργιε. Θέλω να το δείτε κι εσείς, να το δούμε παρέα και να βάλουμε σήμερα τους τηλεθεατές και την ίδια την Εκκλησία, γιατί όχι, σε μια σκέψη. Παρακαλώ. Γνωρίζεις τον πατέρα Γεώργιο? Ναι, τον γνωρίζω. Είναι ο πνευματικός μου πατέρας. Η προσωπική μου άποψη είναι να έρθει ένας δεύτερος γάμος για να γεννηθεί και το παιδάκι σε ένα ωραίο περιβάλλον. Οι ιερείς πρέπει να παντρεύονται πάνω από μια φορά, που είναι το κανονικό της Εκκλησίας, πιστεύετε? Νομίζω όχι. Να παντρεύεται μια φορά, όπως λέει η Εκκλησία. Μια φορά. Μία. Όταν ένας άνθρωπος ζητάει ευλογία από του Θεού, οι εκπρόσωποι που είναι πιο πάνω και από τον πατέρα Γεώργιο Δελικώστα, καλό θα ήταν να δώσουν την ευλογία τους. Και όλα να πάρουν το δρόμο τους. Και άλλωστε τα παιδιά είναι πάντα δώρο Θεού. Πάμε σίγουρα, σύμφωνα με, όχι να ανταλλάζουμε κάθε τόσο ό,τι θέλει ο καθένας. Ή είμαστε ορθόδοξοι ή δεν είμαστε. Εδώ δεν πρέπει εμείς να παντρεύομαστε 10 φορές που παντρεύονται. Πάνω απ' όλα ο πατέρ Γεώργιος διδάσκει την αγάπη. Μας έχει μάθει πάρα πολλά πράγματα για την αγάπη και για το Θεό. Και νομίζω ότι ήταν κάτι που και αυτός το αξίζει. Οι ιερείς πρέπει να παντρεύονται μία φορά ή παραπάνω? Το κανονικό είναι μία για την Εκκλησία. Κανονικά όσες φορές θέλουν αυτοί οι άνθρωποι. Γιατί και αυτοί οι άνθρωποι είναι. Μία φορά, ναι. Αφού το λέει η παράδοση, εγώ τι να πω. Γιατί να παντρευτεί παραπάνω?
Μία φορά. Έτσι, μονογαμικοί να είμαστε. Ότι καλά θα κάνει να παντρευτεί και δεύτερη φορά. Είναι και αυτός άνθρωπος όπως όλοι μας. Και ό,τι προκύπτει και ό,τι προβλέπεται για μας και για αυτόν το ίδιο. Έχει κανόνες η Εκκλησία όμως. Πρέπει να τους ακολουθούν οι ιερείς. Προφανώς είναι υγιεινοί οι κανόνες. Ο ιερέας πρέπει να παντρεύεται μία φορά όσο λέει η Εκκλησία ή παραπάνω. Ό,τι λέει οι κανόνες της Εκκλησίας. Να παντρευτεί και αυτοί οι άνθρωποι, δεν είναι. Εγώ είμαι της λογικής αυτής. Πρέπει να τηρούνται οι κανόνες. Πιστεύω ότι είναι απόλυτα φυσιολογικό αυτό που ζήτησε. Mm. Από τη στιγμή που χώρισε και είναι νέος άνθρωπος και θέλει να ξαναφτιάξει τη ζωή του, έπρεπε να γίνει και αυτό. Οι εποχές αλλάζουν και πρέπει η Εκκλησία, χωρίς να χάσει το χαρακτήρα της και την ουσία, να συμβαδίσει μαζί με τις εποχές. Σαν άνθρωποι, μια σοβαρή σχέση, αξιοπρεπέστατη και οι δύο, ούτε κρυφά πράγματα, ούτε ανοησίες και γελιότητες. Τώρα είχε την ατυχία να μην ευδοκιμήσει ο πρώτος το γάμο, να μην συνεχίσει, αλλά δεν ξέρω τι λέει και η Εκκλησία, γιατί όλα διέπονται από κανόνες. Μάλιστα. Να μου δώσετε λίγο τον πατέρα Γεώργιο. Πατέρα Γεώργιε, ακούσατε λοιπόν, κάναμε και ένα γκάλωπ εδώ στην Αθήνα και στο Βόλο. Στην Αθήνα, έξω από εκκλησίες, βρέθηκε ο Δημήτρης Οστρουμπάκος και ακούσαμε. Και το οξύμορο είναι ότι είδαμε και μεγάλους ανθρώπους να λένε να παντρευτεί, γιατί όχι και δεύτερη και τρίτη φορά, εφόσον είναι εσείς. Γιατί θα μας δοθεί ευκαιρία ενδεχομένως την άλλη Τετάρτη που θα έχετε προβεί σε αυτή τη συνάντηση, που θα πρέπει να πείτε τη δική σας αλήθεια. Τι θα θέλατε να πούμε κλείνοντας αυτή τη σημερινή μας κουβέντα? Όντως αυτό που ζητάω έρχεται σε αντίθεση με τους κανόνες της Εκκλησίας, αλλά όχι με τη διδασκαλία του Χριστού που έχει μιλήσει για αγάπη. Ευτυχώς, όλο αυτό το διάστημα μιλάμε με πάρα πολλούς ιερείς, με παίρνουν τηλέφωνο, μου στέλνουν email, που είναι στην ίδια κατάσταση και θα ήθελα να λυθεί το πρόβλημα. Είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα που έχει η Εκκλησία. Και επίσης έχω βρει μερικά δεδικασμένα. Δηλαδή υπάρχει Μητροπολίτης, ο οποίος έχει δεχθεί, έχει όντως παντρευτεί ο ιερέας, έχει μείνει εκεί, αλλά περισσότερες πληροφορίες γι' αυτό θα μιλήσουμε από εβδομάδα. Πατέρα Γεώργιε, σας ευχαριστούμε. Σε ενέκυψε στο πρόβλημα του ιερέα. Μάλιστα. Πατέρα Γεώργιε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Τη δύσκολη εβδομάδα που έρχεται για σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ θα ήθελα απλώς να πω στους τηλεθεατές, ολοκληρώνοντας αυτό το κομμάτι και πηγαίνοντας για διαφημίσεις, ότι πειθαρχούμε στους κανόνες της Εκκλησίας. Αυτό δεν αλλάζει. Εμένα αυτό που με ενοχλεί είναι η λέξη που χρησιμοποιούμε κατηγορώντας έναν άνθρωπο που θέλει να βάλει μια άλλη γυναίκα στη ζωή του. Να φύγει από τον κόλπο της Εκκλησίας, αλλά όχι με τη ρετσινιά της πορνείας, έστω και πνευματικά. Διαφημίσεις και επανερχόμαστε. Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Οριακά προλαβαίνουμε της κυρίας Λεοντάρη λίγο να δώσουμε την είδηση για το θέμα με την αθώωση των τριών ανηλίκων παιδιών και το εναντίον του δεκάχρονου. Μιλήσαμε την προϊσταμένη λοιπόν της ιατροδικαστικής υπηρεσίας Λάρισας, η οποία μας είπε ότι έλαβε εντολή από την αστυνομία να εξετάσει το δεκάχρονο παιδί, το εξέτασε και υπήρξαν στοιχεία Ζήνα, όπως μας είπε η κυρία Λεονταρή, που συνηγορούσαν υπέρ διαισθητικού τύπου κακοποίηση. Και μάλιστα δεν έμεινε μόνο σε αυτό, όπως η ίδια υποστηρίζει, αλλά ζήτησε να εξεταστεί ο δεκάχρονος και από τους παιδοχειρουργούς του νοσοκομείου. Άρα η κυρία Λεονταρή επιμένει στην αρχική της γνωμάτευση. Ναι. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο και να θυμάστε πάντα πως οι μεγαλύτερες μάχες είναι οι μάχες με την ψυχή σας. Καλό απόγευμα. Thank you.